Να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Είμαστε από το Συντονισμό Φοιτητικών Συλλόγων και το Συλλογικό Τύχη. Νομίζουμε ότι εκφράζουμε τα αισθήματα του ελληνικού λαού που διατηρούνται αλληλέγγυα απέναντι στους πρόσφυγες, παρά το ότι συνήθως προβάλλονται οι αντιδράσεις των εθνικιστών και των φασιστών της Χρυσής Αυγής, που μιλάνε για ξενοφοβία, που σπέρνουν τον ρατσισμό και θέλουν να χωρίζονται οι λαοί. Ο συντονισμός για το προσφυγικό μεταναστευτικό, μαζί με την πάλη των μελών του, των σωματείων, των φοιτητικών συλλόγων και των συλλογικοτήτων για τα δικαιώματα των Ελλήνων στη δουλειά, τη μόρφωση, τη δημοκρατία, την ασφάλιση, τους μισθούς και τις συντάξεις που κατεδαφίζονται από τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των τραπεζών και όλων των καπιταλιστών, Ελλήνων και ξένων, που θέλουν να αρπάξουν τον πλούτο της χώρας και να μας μετατρέψουν σε φθηνό εργατικό δυναμικό, κάνει πράξη την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Ο λαός μας φτωχοποιείται βία, αλλά η εργατική τάξη, η νεολαία, οι φτωχοί, ξέρουν από ταλαιπωρία και δυστυχία. Έχουν τις αρχές της αλληλεγγύης, του σεβασμού στον πόνο του άλλου, της φιλίας των λαών. Είναι φιλόξενοι. Εμείς αυτές τις αρχές θέλουμε να κάνουμε πράξη, σε αντίθεση με την κυβέρνηση που παρά τις διακηρύξεις της πράττει ανάποδα, που υλοποιεί τις αντιπροσφυγικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτροπή των προσφύγων, το κλείσιμο των συνόρων, τις απελάσεις και τον εγκλωβισμό τους σε άθλιες συνθήκες και σε γκέτο. Εμείς παλεύουμε να σταθούμε κοντά τους, στην ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, που δυστυχώς δεν την έχουν, στο όταν διεκδικούν προστασία και άσυλο, στον αγώνα τους για καλύτερες συνθήκες διαμονής, στην αγωνία τους να ανοίξουν τα σύνορα για να φτάσουν στις χώρες προορισμού τους. Θέλουμε η προστασία, η σύντηση, η στέγαση των προσφύγων να μην είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας των ΜΚΟ και οι χρηματοδοτήσεις να μην κατευθύνονται σε επιχειρήσεις, αλλά το δημόσιο να έχει την αρμοδιότητα και η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και όχι να γίνεται παλάκι το θέμα των ευθυνών ανάμεσα στην Υπάτη Αρμοστία, την κυβέρνηση, τα διάφορα υπουργεία μεταξύ τους, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τη ΜΚΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλεύουμε για να ακυρωθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και όλων των κρατών μελών της ΕΕ, δηλαδή, που τώρα κατοχυρωμένη, στην ουσία αρνείται την υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ, που είναι κατοχυρωμένη στο Διεθνές Δίκαιο για την προστασία των θυμάτων, των πολέμων, των δικτατοριών, των εμφυλίων συγκρούσεων, των βασανιστήριων ή των διακρίσεων και κλείνει τα σύνορα της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας τους πρόσφυγες εισβολής. Για αυτή μας τη δράση ήδη έχει ξεκινήσει δίωξη. Μπορεί να σας είναι γνωστό τον Απρίλιο του 2016 ενάντια στον πρόεδρο της ΕΕΛΜΕ, τον Παύλο Αντωνόπουλο, γιατί για το θέμα, λέει, δήθεν της διασποράς ψευδών ειδήσεων και διέργευσης των προσφύγων στο λιμάνι του Πειραιά, με αφορμή μια ανακοίνωσή μας που τους λέγαμε ότι έκλεισαν τα σύνορα και να το πάρουν υπόψη τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Το όλο σκηνικό ήταν στημένο τότε και από δημοσιογράφους με πλήρη αντιστροφή των γεγονότων και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι οι πρόσφυγες δεν ξεσηκώθηκαν εξαιτίας μας, αλλά τις 2 μέρες μετά μάλιστα από επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας, αφού μίλησε με τους πρόσφυγες. Ίδιο σκηνικό στείνεται και τώρα. Ένα δείγμα του αυταρχισμού της κυβέρνησης απέναντι και στο κίνημα αλληλεγγύης των προσφύγων είναι ότι θέλουν οι πρόσφυγες να μην έχουν καμιά επαφή με τους ντόπιους. Τους θέλουν γετοποιημένους μακριά από τις πόλεις. Έχουν παρεμποδίσει πάμπολες φορές την είσοδο του συντονισμού στους καταβλισμούς του Ελληνικού. Η δικαιολογία ήταν ότι δεν είχαμε άδεια. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ακόμα και όταν υποβάλαμε αιτήσεις για άδεια ότι είχαμε αρνητικές απαντήσεις. Και το ίδιο έγινε πρόσφατα και με την αντιρατσιστική πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη που υπέβαλαν αίτηση να επισκεφτούν τη Φράκαπορτ και το καταβλισμό στη Σόφτεξ και πάλι τους έδωσαν αρνητική απάντηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει. Η κυβέρνηση επιλέγει τα στρατόπεδα να είναι μόνο χώρος που οι πρόσφυγες να είναι εγκαιτοποιημένοι και αυτοί που θα μπαίνουν να είναι για επαφή με τους πρόσφυγες, η αστυνομία, ο στρατός και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μάθαμε για τον αγώνα των προσφύγων στο Ελληνικό, που ξεκίνησε από το Σάββατο. Αμέσως, επειδή ξέρουμε τις συνθήκες και που επικρατούν εκεί, αλλά και τα γενικότερα προβλήματα των προσφύγων, δηλώσαμε την αλληλεγγύη μας. Θεωρήσαμε τον αγώνα δίκαιο. Τώρα, σε αυτόν τον χώρο ψολίζουν πάνω από 12 μήνες και κοιμούνται στο πάτωμα. Να καταλάβετε και μόνο αυτό, μέσα σε τέντες. Έχουμε ένα CD, δεν προλάβαμε να το αναπαράγουμε, που δείχνει πώς είναι η κατάσταση μέσα στο χώρο των αφήξεων. Ακόμα ίδια και χειρότερη είναι η κατάσταση στο χώρο του baseball και του hockey. Ήταν χαρακτηριστικό με τα χιόνια ότι υπήρχαν άνθρωποι που κοιμόταν μέσα σε σκηνές. Δεν υπάρχει θέρμανση επαρκή σε αυτές τις σκηνές και το καταλαβαίνετε όλοι. Κάναμε γι' αυτό το ζήτημα και παράσταση το προηγούμενο διάστημα τις μέρες αυτές στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που δεν υπήρχε καμία απάντηση γι' αυτό το ζήτημα και καμία δέσμευση του Υπουργείου. Ξέρουμε λοιπόν τα διέξοδα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες του Ελληνικού, την ανασφάλεια, την έλλειψη προοπτικής, τα προβλήματα που τους δημιουργούνται ψυχολογικά αλλά και σωματικά από τις συνθήκες εκεί πέρα. Το ίδιο το Υπουργείο, να επισημάνουμε εδώ ότι αυτό ήταν που οδήγησε τους πρόσφυγες στο Ελληνικό, και τώρα στα δελτία που βγάζει για τον αριθμό των προσφύγων, για να μην πάρει την ευθύνη του, το θεωρεί μη οργανωμένη δομή, για να μην αναλάβει το μέρος των ευθυνών που του ανήκουν για το να παρέχει τουλάχιστον αυτά που παρέχει στους άλλους καταβλισμούς, μία στοιχειώδη πληροφόρηση, μία ενημέρωση. Έχει αναθέσει σε ΜΚΟ τη σύντηση και από εκεί και πέρα νύπτει τα σχήρας του. Το μόνο που ασχολείται είναι να υπάρχει αστυνόμευση και να μην αφήνουν μέσα να μπουν οι συλλογικότητες. Μαζί με τους ένστολους, βέβαια, υπάρχουν και πάμπολοι της μυστικής αστυνομίας, και χαρακτηριστικό είναι ότι ένας από αυτούς προχθές, την ώρα που πήγαν να σπάσουν το σειρματόπλεγμα να μπουν μέσα οι κυβερνητικοί, έπεσε και κάτω το όπλο του από την κανονική φορεσιά που φορούσε σαν εμάς. Χθες το βράδυ κάναμε επίσκεψη στο χώρο εκεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάλι το Υπουργείο δεν μας άφησε να μπούμε, ενώ πήγαμε και πράγματα ήδη που είχαν ανάγκη πρόσφυγες και στις συνομιλίες μαζί μας τα είχαν επισημάνει. Δεν μας άφησε πάλι να μπούμε στο χόκι και στο baseball για να δοθούν τα πράγματα. Η μόνη φορά που μπήκαμε μέσα στο χώρο ήταν όταν πήγαμε την Κυριακή, που ο χώρος είχαν ξεκινήσει την κινητοποίηση και πλέον ήταν στα χέρια των προσφύγων. Είχαν πει αρνούμαστε το φαγητό, αυτή ήταν η μορφή της κινητοποίησης, το συσίτιο, και ταυτόχρονα αρνούμαστε να μπαίνουν μέσα οι ΜΚΟ και οι κυβερνητικοί. Τότε μόνο μπορέσαμε να μπούμε ελεύθερα μέσα. Έτσι είμαστε παρόντες από την Κυριακή το πρωί και όχι από το Σάββατο. Δεν τους ξεσηκώσαμε ούτε τους υποκινήσαμε, η αλληλέγγυη, όπως λέει ο κύριος Μουζάλας, η 30. Έτσι καταφέραμε την Κυριακή λοιπόν και ήρθαμε σε επαφή μαζί τους και μπήκαμε μέσα, μιλήσαμε με αντιπροσωπεία των γυναικών. Μία από αυτές είναι η Σεϊνάν, που είναι εδώ μαζί μας, η οποία είναι μητέρα ενός αγοριού και είναι ταυτόχρονα και έγκυος. Και μένει ανάμεσα σε τέντες, σε μία σκηνή στο πάτωμα όλο αυτό το διάστημα. Η Σεϊνάν είναι μία από τις γυναίκες που συμμετείχαν, είναι εδώ και η δεύτερη γυναίκα, που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία που συναντήθηκε με τον κύριο Μουζάλα και θα μας πει περαιτέρω ορισμένα ζητήματα. Θέλω όμως να επισημάνω το εξής, που το γράψαμε και στην πρόσκληση που σας στείλαμε. Οι δημοσιογράφοι νομίζουμε, επειδή ακούσαμε πάρα πολλά αυτές τις μέρες, τουλάχιστον αυτοί που είσαστε εδώ και έχετε την ευαισθησία, έχετε υποχρέωση να δώσετε σε αυτούς τους ανθρώπους φωνή. Δεν μπορεί ο κύριος Μουζάλας να λέει ότι δεν υπήρχε καμία κινητοποίηση και ήταν μόνο 30, όταν θα σας πω ορισμένα στοιχεία για την οικονομία του λόγου, για να αποφύγουμε τις πολλές μεταφράσεις που θα σας τα πούν όμως και πιο γλαφυρά ίσως αργότερα οι συναγωνιστές πρόσφυγες. Υπήρχαν δημοσιογράφοι σε ραδιοφωνικούς σταθμούς που μιλάγανε για καλό φαγητό, χωρίς οι ίδιοι ποτέ να το έχουν δοκιμάσει, κάνοντας τα παπαγαλάκια αυτού που λέει η κυβέρνηση. Η εταιρεία που παίρνει η DRC για το φαγητό έχει αλλάξει εδώ και λίγο καιρό. Είναι η εταιρεία Γευσήνους. Δεν ξέρουμε τις οικονομικές σχέσεις και την ιδιοκτησία που είναι σε αυτή την εταιρεία. Πολλά κυκλοφορούν. Αλλά πρέπει να ψάξετε λίγο κι εσείς οι δημοσιογράφοι τη διαπλοκή ανάμεσα σε υπουργούς, υπουργεία και ιδιοκτήτες αυτών των εταιριών. Και πού κατευθύνονται και τι εντολές δίνονται ακόμα και στις ΜΚΟ να προτιμάνε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Λέει ο κ. Μουζάλος ότι δεν συμμετείχαν παρά μόνο λίγοι πρόσφυγες στην κινητοποίηση. Ένα σας λέμε, ότι καθολικά το Σαββάτο... Can you translate to... Because he don't understand many of this. But someone, Μάκη, θα έπρεπε να μεταφράζει, να καταλαβαίνει τι λέμε στο ένας από εσάς. ή ο Γιάννης, να μεταφράζεται στο συναγωνιστή. Θα συνεχίσουμε τώρα και θα πάμε για τηλεφωνήσεις στο τέλος. Λοιπόν, κοιτάξτε, στο χώρο των αφήξεων που ξεκίνησε ο ξεσηκωμός των προσφύγων, η κινητοποίηση, δεν πήρε κανένας καμία μερίδα φαγητό το Σάββατο το απόγευμα. Μαθεύτηκε αυτό στο χόκι και στο baseball την Κυριακή. Την Κυριακή από 250 μερίδες που παίρνουν συνήθως, μόνο το 3% πήρε το μεσημέρι φαγητό στο baseball. Ενώ στο χόκι από 450 μερίδες πήρε μόνο το 10%. Είναι αυτό 30 πρόσφυγες που αντέδρασαν λοιπόν? Νομίζουμε όχι. Λένε οι δημοσιογράφοι ότι χτυπήθηκε ο υπουργός. Είδατε όλοι τα βίντεο, αυτό έδειξαν οι εικόνες ή το ακριβώς ανάποδο. Υπήρχαν ΜΑΤ και στην παραλιακή και επί της περιοχής μέσα, αλλά και αστυνομικοί που πήγαν με ένα κόφτη. Μια στιγμή έκλεισαν οι άνθρωποι την είσοδο εκεί και είπαν είμαστε εμείς, δεν θέλουμε άλλους. Και πήγανε με κόφτη, κρυμμένο κάτω από παλτό, να σπάσουν αυτό και μπήκαν οι πρόσφυγες μπροστά να εμποδίσουν το να σπάσει το λουκέτο. Και τότε άρχισαν να τους σπρώχνουν οι αστυνομικοί και χτυπήσανε και παιδάκι και φάνηκε. Ποιος χτύπησε ποιο λοιπόν? Λέει ο υπουργός ότι πήγε ασθενοφόρο και να πάρει κάποιον άρρωστο και δεν τον άφησαν οι πρόσφυγες. Μέγα ψέμα. Αλλά το πιο χοντρό που μπορείτε να το διασταυρώσετε με οποιοδήποτε τρόπο και ρωτώντας και τα σχολεία της περιοχής είναι ότι είπε ο υπουργός ότι πάει σχολικό. Λέει να πάρει τα παιδιά των προσφύγων, να τα πάει σχολείο και δεν μπαίνουν τα παιδιά μέσα. Σε ποιο σχολείο να τα πάει? Ποιο σχολικό? Ούτε έχει μεριμνήσει το Υπουργείο, έστω στο ελληνικό, να γίνει αυτό που έκανε για τα απογευματινά τμήματα σε άλλους καταβλισμούς. Εμείς βέβαια θέλουμε τα παιδιά να πηγαίνουν το πρωί, γιατί έτσι μπορούν και να ενσωματωθούν και να μάθουν πιο γρήγορα και να μην είναι γετοποιημένα. Παρ' όλα αυτά ούτε το απογευματινό έχει φροντίσει και ισχυρίζεται για ανύπαρκτα σχολικά που πήγαν να πάρουν παιδιά που δεν έκαναν ποτέ εγγραφές ούτε μερίμνησε η κυβέρνηση γι' αυτό. Ανάποδα δεν έχει, ας πούμε, και ο υπεύθυνος του ΚΑΜΠ εκεί δεν έχει βοηθήσει να γραφτούν τα παιδιά στα σχολεία. Λέει ο Υπουργός ότι υπήρξε χειραγώγηση και υποκίνηση των προσφύγων και η κρατική ΕΡΤ το αναπαρήγαγε αυτό. Και λέει πάντοτε, με βάση μια παλιά προπαγάνδα που πάντα λεγόταν, ότι υπάρχουν υποκινητές. Ενώ οι υποκινητές είναι καθαρά η κατάσταση και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εμποδίζει τους πρόσφυγες και τους εγκλωβίζει στη χώρα μας. Λέει ο Υπουργός ότι δεν ήταν απεργία πείνας, σας είπα τα σχετικά στοιχεία. Αλλά είπε όμως και μια απειλή αμέσως μετά. Όποιος αισθάνεται, λέει, καταπιεσμένος μέσα σε αυτή τη δομή είναι ελεύθερος να φύγει και να υποστεί τις συνέπειες της πράξης του. Και αυτό μαρτυρά ότι ο δίθεν ευαίσθητος και πρώην αλληλέγγυος γιατρός ταυτίζεται και με αυτό το ζήτημα των απειλών, με τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά ακόμα χειρότερα και με μια ξενοφοβική πολιτική, η οποία καλλιεργεί και το διχασμό, όπως ας πούμε ότι είπε, αναφέροντας για το σχολικό, μήπως τα δικά σας παιδιά έρχεται σχολικό να τους πάρει. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ότι θέλει να δείξει ότι έχουμε αντίθετα συμφέροντα. Εμείς λοιπόν παλεύουμε, επειδή ξέρουμε τα προβλήματα και ξέρουμε ότι κανένας δεν ξεριζώνεται από τον τόπο του και δεν παίρνει το δρόμο της προσφυγιάς από επιλογή αλλά από ανάγκη και από κίνδυνο για τη ζωή του και για τη ζωή των παιδιών του, και παλεύουμε πρώτα απ' όλα να σταματήσουν οι πόλεμοι, οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, ο σκοταδισμός, ο θρησκευτικός φανατισμός και οι διαμάχες, ο εθνικισμός που χωρίζουν τους λαούς. Να φύγει το ΝΑΤΟ και οι βάσεις από τη χώρα μας, να μην σκοντώνονται οι λαοί για τον έλεγχο των περιοχών, των πηγών και των δρόμων ενέργειας, για τα κέρδη των πολυεθνικών. Να μην παρέχει καμιά διευκόλυνση η χώρα μας, ούτε να συμμετέχει στις στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές επεμβάσεις της ΕΚΕ του ΝΑΤΟ στις χώρες της περιοχής. Παλεύουμε για την ειρήνη, τη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών, για ανθρώπινες συνθήκες στέγασης μέσα στις πόλεις, να μην ζουν αγκετοποιημένοι και απομονωμένοι πρόσφυγες σε καταβλισμούς με τους περιορισμούς που επιβάλλει η ΕΕ, για σύντηση, παιδεία, περίθαλψη, πρόνοια, τα ίδια δικαιώματα σε δουλειά, μόρφωση, ασφάλιση. χρηματοδότηση και προσλήψεις για τις δομές κοινωνικής στήριξης των προσφύγων και όχι για κέντρα κράτησης και καταστολή, για να λειτουργούσουν προβλήματα στέγασης σε κατοικίες για όλους τους πρόσφυγες που θέλουν να μείνουν σε όλους τους δήμους της χώρας. Όχι την ανάθεση της στέγασης σε ΜΚΟ. Τα χρήματα που καρπώνονται ΜΚΟ να δοθούν ώστε να νοικιαστούν τα σπίτια που είναι σήμερα κλειστά, να στεγαστούν σε αυτά οικογένειες προσφύγων, όπως και αστέγων Ελλήνων, όπως και ανέργων. Και το ζητάνε αυτό τα σωματεία μας, να υπάρξει άσυλο και προστασία στους πρόσφυγες, ειδική μέριμνα για ευάλωτες ομάδες και ασυνόδευτα παιδιά. Να ανοίξουν τα σύνορα για την προσφυγιά, να καταργηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και αυτό θα το διαδηλώσουμε με όλα τα κινήματα της Ευρώπης και του κόσμου ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία, τις διακρίσεις, την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και στις 18 Μάρτη με τις διαδηλώσεις που οργανώνουμε σε όλη τη χώρα αλλά και στην Ομόνια, έχουμε ήδη την αφίσα μας στις 3 η ώρα. Ο αγώνας των προσφύγων του ελληνικού συνεχίζεται, αλλάζει μορφές, μπορεί να επανέλθει και με τις ίδιες και εμείς θα συνεχίσουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτόν τον αγώνα. Να σας πω μόνο ότι οι ίδιοι πρόσφυγες στην επαφή μαζί μας μας ζήτησαν να οργανώσουμε τη σημερινή συνέντευξη. Γιατί καταλαβαίνετε αυτό που είπα και νωρίτερα. Δεν έχουν τις δυνατότητες, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν τη γλώσσα και θέλουν την αλληλεγγύη μας και νομίζω και χρέος και των δημοσιογράφων είναι των ευαισθητοποιημένων να προβάλλουν τα προβλήματά τους και τις ανάγκες τους. Να δώσουμε τώρα το λόγο στη Σεϊνάν. You have the... You can... Yes. Okay. Do you want to speak? سلام خسته نباشید به همه. بگیترین چی بگم من دارم. چی صحبت کنم؟ یعنی μπορείτε να έρθετε. Μα εκεί μπορείς να βοηθήσεις να μεταφράσεις πίσω, τουλάχιστον. Θα μεταφράζει ο Γιάννης. Έλα, κάμ. Να πει. You can come here, or you can come here. Πήγαινε από εκεί να κάτσει η Γιάννη, σε παρακαλώ, πες τους να περιγράψει λίγο την κατάσταση από όταν ήρθανε, γιατί το άπαμε, αλλά δεν είναι. You would like you to describe a little bit the situation from the first time that you come until now. میگه از وضعیتتون بگین که از روز اولی که مثلا من داخل کمپ و تا الان چه وضعیت داشتین. توضیح بدید. سلام و خسته نباشید به همه. من از روزی که اومدم وارد آتن شدم ما رو گفته بودم که نباید بمونید، مستقیم رد بشید. رفتیم تا لب مرز مقدونیه، اما متاسفانه اونجا پلیسا جلومون رو گرفتن. گفتن فقط سوریا میتونن رد بشن، افغانیا باید برگردن. She said hello and not Iceland, but they will coming in the when you come in the in Greece, but they say we go to the Macedonia, then the police stopped we, then we return back in the Athens, but the government say the Afghan people can't go in the after the border, they go back just the Syrian people can go, and we are in the camps. Yeah. Περιγράφουν λίγο την κατάσταση όταν ήρθαν στην Ελλάδα που προσπάθησαν να πάνε προς τη Μακεδονία, προς τα Σκόπια, περνώντας τα σύνορα. Τους γύρισαν πίσω και τους ενημέρωσαν ότι αυτή τη διαδρομή μπορεί να την κάνουν μόνο οι Σύριοι και όχι οι Αφγανοί. Τους γύρισαν στην Αθήνα, συγγνώμη. Συγγνώμη, πότε ήταν αυτό? When this happened? And one year ago. Πριν ένα χρόνο. ما رو که از اونجا برگردونن اتوبوس‌ها رو خودشون به شخصا بردن کنار کمپ الینیکو. ما رو الینیکو پیاده کردن و این رو هم گفتن این بالا طبقه بندی شده است و موقت شما فعلا اینجا باشید تا جای بهتری پیدا کنید. And the government they are doing the best in the front of the Elinico camp, but the government say this place is just for many days for you. That's not for all of you, and for many time you can stay here. After them, we find better place for you. But in this time is nothing happening. They were living 1 year in the camp. Ωραία. Όταν τους πήγαν στο camp του Ελληνικού, τους είπαν ότι αυτό δεν θα είναι για πολλές μέρες, θα μεταφερθούν σύντομα. Αυτό βέβαια δεν έγινε ποτέ. Ζουν ακόμα εκεί περίπου 1 χρόνο μετά. Δεν έχει υπάρξει καμία μετακίνησή τους σε άλλο καλύτερο χώρο. به ما گفتن اونجا اتاق بندی و هر اتاق مخصوص 4 نفره. اما وقتی ما که بالا رفتیم فقط 1 سالن بود و بسیار کثیف. They say this place has a room and part of room and any 4 months for a family, just 4 months they can live in the one room. But when we're coming and see the place, the camp, just one big place and very dirty. Ωραία. Τους είπαν ότι σε αυτό το κάμπ υπάρχουν δωμάτια στα οποία η κάθε οικογένεια θα έχει το δικό της, θα μένει μόνη της. Όταν βέβαια πήγαν και είδαν το χώρο, αυτό που αντίκρισαν είναι αυτό που ξέρετε, ένας ενιαίος χώρος πάρα πολύ βρώμικος, χωρίς δωμάτια φυσικά. اونجا اول جای سوریا بود ما که رفتیم فقط سوری بود. ما که افغانی‌ها رو که بردن اونجا 2 تا اتوبوس سوریا رو برداشتن از اونجا سوریا رو فرستادن پیش ماها اونجا موندگار شدیم مشکلات اونجا زیاد داشتیم میگفتیم مثلا به این چیز به اون چیز نیاز داریم میگفتن اینجا موقت ما نمیتونیم کاری کنیم Say before we come to the camp Eleniko, there's all of the camp Syrian people, and when we are coming into the camp, all of the Afghan people, they sending the Syrian people to the next country that we are safe. And when we stay in the camp, we ask for we have a problems, many problems for the doctor, for the clothes, for the room or cleaning or wash or hot water or something else. But they say we can't fix this problem. Just this place is for the 1 month or maybe it's many days. But we will send in yours to the next your country. When you went to the Ελληνικό, there were Syrian people there? Yeah, before was in the Syrian people. Όταν πήγαν στο κάμπ του Ελληνικού υπήρχαν Σύριοι, οι οποίοι στη συνέχεια μετακινήθηκαν γιατί έφευγαν, τέλος πάντων πήγαιναν προς άλλες χώρες. Οι Αφγανοί έμειναν εκεί. Τις πρώτες μέρες δεν είχαν τίποτα από τα βασικά, από τις βασικές ανάγκες, δεν μπορούσαν να καλύψουν καμία βασική ανάγκη. Έλειπαν, δεν είχαν ρούχα, δεν είχαν ζεστό νερό, δεν είχαν πολύ βασικά πράγματα. 1 سال ما اونجاییم. هر مشکلی که داریم میگن این که موقته. نمیتونیم کاریش کنیم. We are raised and they say this camp is for the months. But we sent for you. But then, after them, we were living 1 year here. But when we have problems, many problems here, and we need something, they say we can't give you, we can't fix this problem for yours, because this camp is not for always for you. Ναι, όταν ζητούσαν να διορθωθούν κάποια πράγματα, όπως ας πούμε αυτό το ζήτημα του νερού, η απάντηση πάντα ήταν ότι δεν θα κάνουμε τίποτα, διότι το camp αυτό είναι προσωρινό, δεν θα μείνετε εδώ. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βέβαια 1 χρόνο μετά είπαμε είναι ακόμα εκεί. اونجا کسایی بودن که برای نظافت و اینا کارا رو انجام میدادن. وقتی ما افغانیا که رفتیم حتی اونا رو کنار گذاشتن. ارزش ما رو انقدر آوردن پایین. تمیز و نظافت کردن و اونجا رو به عهده ما افغانیا انداختن. Before was the Syrian people in the camp. They cleaning every time from the DRC or from the organers. But when Afghan people is coming, like my people is coming in the camp, they don't do it everything for us. No cleaning, no some good food, no something else. And then we making someone for the cleaning. And why like this? Why for the another people? They bringing everyone for the cleaning or something else we want, but for us, no one, nothing. Αισθάνονται τέλος πάντων ότι είναι, αντιμετωπίζονται σαν κατώτεροι σε σχέση με άλλες ομάδες προσφυγικές. Δεν φρόντιζε κανείς για την καθαριότητα του χώρου και ακόμα δεν φροντίζει κανείς για την καθαριότητα του χώρου. Αισθάνονται ότι τέλος πάντων τους φέρονται σαν ζώα και αναρωτιούνται για ποιο λόγο να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις και για ποιο λόγο να τους αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. توی تابستون ما اونجا از گرمای شدید میپختیم. فضای کم سیستم تخلیه هواش اینا همه خراب بود، همه توی خیمه زندگی میکردیم. هر چقدر شکایت کردیم میگفتیم یه پنکه یه کولر واسه ما نصب کنن، یک سره فقط جوابشون این بود این کم موقته، ما هیچ کاری اجازه نداریم انجام بدیم. She say when in the summer was very hot, but we say we don't have any room or all of it living in the tent. Then you should bring for us some fans or some like for the cold place. They say this camp we can't bring for yours because this camp is not for always for you. Το καλοκαίρι υπήρχε πάρα πολύ άσχημες συνθήκες ζέστης. Ζούσαν σε σκηνές έξω στον ήλιο, δεν υπήρχαν δωμάτια για αυτούς τους ανθρώπους και προφανώς δεν υπήρχε κλιματισμός. Ζητούσαν ανεμιστήρες, δεν τους φέρνανε ούτε καν ανεμιστήρες. Με το ίδιο επιχείρημα ότι είναι προσωρινό, θα φύγετε από εδώ, δεν σας φέρνουμε τίποτα. به ما بعد وعیدای زیادی دادن، اومدن واسه ما برنامه‌ریزی کردن، جلسه گذاشتن، گفتن ما واسهتون داخل سالن 4 دیواری میکنیم، هر قسمت بخش بخش تا امنیت راحتی داشته باشید. اومدن نقشه کشیشو کردن، برنامه‌ریزیشو کردن، جلسه‌شونو گذاشتن، اما موقع انجامش که شد گفت به ما اجازه ندادن، فقط یه امید واهی به ما دادن. To say when from the government or maybe the DRC organization coming from the Mount people, they say we're making for all of you rooms. You're living in the tents. That's really bad for you. When they were coming for taking the plan or making something like this, then when they say after 10 days, maybe after 2 weeks, we can make for you the rooms. But when the time is coming, they say we can't. Because this camp is not always for you. We cannot from the government or maybe from the DRC. Κάποια στιγμή από την κυβέρνηση και από την DRC, τη Δανέζικη ΜΚΟ, τους είπαν ότι τέλος πάντων θα έρθουν, θα πάρουν σχέδια του χώρου, θα φτιάξουν κάποια δωμάτια, σε 10-20 μέρες θα υπάρχουν. Δεν έγινε ποτέ αυτό γιατί το ίδιο επιχείρημα δεν είναι μόνιμο κάμπ. ما اونجا مشکل آب گرم داریم، آب گرم اصلا نداریم، یک سره خودمون با آب سرد حموم کنیم، چه توی تابستون چه توی زمستون. بچه هامون نوزادامون همه همینه، یک سره آب سرده. وقتی میریم گله میکنیم میگیم آب گرم کن میخوایم، یکی میگه من بچه‌شو ندارم، یکی میگن ما اجازه‌شو نداریم، یکی میگه از بالا دستور نمیاد. این ما رو میدونه میگه برو پیش دیارسی میگه برو به سازمان ملل. کلاً به مشکلات ما هیچ رسیدگی نمیشه. She said when we have a problem, so many problems for the hot water because always we want to shower or washing, or for the child, for my babies we want to shower or washing him. But we have a problem they can't fix in mind. When we go for the ask why you don't bring for us. For the matching or something else for the hot water, they say we can't. If one say the officer say go for the another one for the government we go to the government say go to the DRC. It's not my responsibility. That's nothing happening, nothing doing for us. Δεν έχουν ζεστό νερό, κάνουν μπάνιο άντρες, γυναίκες και μωρά παιδιά με παγωμένο νερό και όταν αναζητούν τις ευθύνες ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Πάνε στην αστυνομία, η αστυνομία τους λέει απευθυνθείτε στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση τους λέει απευθυνθείτε στην DRC και τέλος πάντων υπάρχει μια τέτοια κατάσταση που κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ούτε καν για να έχουν ζεστό νερό, να μπορούν τα μωρά ας πούμε, να κάνουν μπάνιο κάτω από ανθρώπους. Is there electricity inside the electricity? We have electricity, but is very very lost, you know, when we make something cooking or some fun, that's have many problems. Υπάρχει ρεύμα, είναι πολύ χαμηλή η τάση και προφανώς υπάρχουν προβλήματα κάθε φορά που πάνε να μαγειρέψουν ή να ανάψουν ένα ανεμιστή, τέλος πάντων θερμοβούβο. مشکل ما به خاطر همین آب گرم، یکی از هموطنان خودمون با چایساز آب داغ کرد، آب جوش گذاشت تا بچه‌هاشو بره حموم کنه. متاسفانه 3 بچه به خاطر همین آب گرمی که نداریم با همین چایساز سوختن. One of my people is making with the flask. They making the hot water for the shower for the young child. But when we go for the shower, I don't know what happening. The three child is born with the hot water because he don't has anything for making like cold or hot. We have a problem so many for the hot water, for the washing machine. The three children burning with the flask, you know, making hot water, like the tea, you know, in the flask making the tea. But they don't make the tea, he burn the water, you know, like the fire. He's burned. Yeah, he's burned. Okay. Προσπαθούν να ζεστάνουν νερό όπως θα έφτιαχναν ένα τσάι, ας πούμε, για να κάνουν μπάνια και σε αυτή την περίπτωση έχουμε εγκάβματα, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ρυθμιστεί η θερμοκρασία του νερού έτσι που να... Δηλαδή θα κάνουμε παγωμένο νερό ή με καυτό που έχουν ζεστάνει με κάποιο τρόπο σε γκαζάκι ή τέλος πάντων σε βραστήρες συνήθως. Να κάνουμε, να ολοκληρώσει και μετά ό,τι ερωτήσεις θέλετε να είτε. بعد به ما وعده وریدای ماشین لباسشویی دادن. من خودم به شخصا یک فرد مریضم. نمیتونم لباسم رو با دست بشورم، با آب سرد بشورم. به ما وعده ورید دادن که ما ماشین لباسشویی میاریم صحبت میکنیم. حتی این رو هم چند تن از افراد خودمون، هموطنان خودمون دیدن که سه تا ماشین لباسشویی تا در کمپ اومده، اما اینا نصب نکردن و فرستادن. به ما میگن از بالا اجازه نمیدن ما ماشین لباسشویی بیاریم. حالا چطور شده این سه تا ماشین لباسشویی تا دم در کمپ اومده و رئیس DRC و مسئول کمپ نذاشتن نصب کنن، اونو پس فرستادن. They promised us for the washing machine, you know, for the clothing something, but I, because she said as myself, I can't wash my clothes or my family clothes with the hands because I'm sick. But they promising in the future they will bring for soon future, they will bring for us the washing machine. But when they will bring the washing machine in the front of the camp, they will bring then take the picture from the washing machine. Then they return back. They don't install it in the camp. But we ask why? Yeah. But take the photo, the picture, and then they return it back the washing machine. But we ask why. They say they don't agree because we don't. I don't know what happening from the manager. What happened? Say we can now install for you. That's not easy for us. Ζήτησαν πλυντήρια ρούχων για να μπορούν να πηγαίνουν εκεί οι άνθρωποι να πλένουν τα ρούχα τους τέλος πάντων. Πράγματι αγοράστηκαν κάποια πλυντήρια ρούχων, τα έβαλαν για ένα διάστημα, φωτογραφήθηκαν με τα πλυντήρια και μετά τα έβγαλαν. Δεν τα εκατέστησαν ποτέ δηλαδή. Υπάρχουν φωτογραφίες με τα πλυντήρια που πήγαν στο Ελληνικό, αλλά δεν τους εξηγεί κανείς για ποιο λόγο τα ξαναπήραν. ما اینجا غذاهامون همه مشکل داره. این غذایی که به ما میده باعث میشه ماها سوء تغذیه بگیریم. خودم به شخصا بگم روزی یک وعده غذا رو نمیخورم. من یک زن حاملم، یک زن مریضم، یک زن مشکل دارم. روزی یک وعده غذا رو هم نمیخورم. We have a problem for the food because I'm pregnant, I'm sick, I can't. I have a problem of many problems. Because of her, he said I cannot eat and the one time after three times in the day. Why they don't fix? Why they don't good food for us? Because we are human. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το φαγητό. Η συγκεκριμένη είναι έγκυος, είναι και άρρωστη και έχει συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες, οι οποίες φυσικά δεν καλύπτονται. Υπάρχουν γενικά, όπως εκείνοι, πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που χρειάζονται ειδική διατροφή. Το φαγητό όμως είναι για ζώα και αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν τους φέρονται σαν να είναι άνθρωποι. غذایی که به ما میدن یا آبپزه یا نیم پخته. گوشی که به ما میدن کافی از هم جداشون کنیم وسطشون لخته های خون میبینیم. میگم یا غذاش نیم پخته است یا بدون کلا همه مشکلات عوضش کنیم. از وسایل بهداشتی حالا مثلا ما میریم میگیم که مشکلات بهداشتی داریم، میریم خصوصا به DRC میگیم. DRC به ما میگن از شرکت کارتاس به شما ماهیانه پول داده میشه، برید بخرید. یکی وجهش نمیرسه، ما برای خودمون بخوایم لباس بخریم، بخوایم برای خودمون غذا بخریم، بخوایم برای بچه هامون مای بیبی بخریم یا هر چیز دیگه ای، واقعا وجهمون نمیرسه. چرا DRC وظیفه خودشو انجام نمیده و یک سره میگه کاریتاس بهتون پول میده و برید خودتون به شخصه بخرید؟ She said when we go for ask for the pampers or something else for the woman and for the child, they say we can't give you. You have a card from the government or either from some organization. Then you can buy for yourself with the money. But they will give to you for one family alone man. They give 80 euro. But with the 80 euro in 1 month, when how can I buy food, how can I buy pamper, something else, how can I buy clothes, how can I take the medicine, how can I go to the doctor? 80 euro for one person? Yeah, for one person, but for the family, 280, for the single one, is under 18-year-old, he is 80 euro. Ζητάνε πάνες για τα μωρά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, χαρτιά κλπ. Τους λένε ότι δεν θα τους δώσουν τίποτα γιατί μπορούν να αγοράσουν μόνοι τους με τις κάρτες που παίρνουν από κάποιες ΜΚΟ. Ωστόσο τα λεφτά που παίρνουν με αυτές τις κάρτες είναι 80 ευρώ αν είσαι μόνος, ένα άτομο, το μήνα, ή 280 ευρώ για οικογένειες. How many people in one family? 4 or 5. Ναι, 4-5 ατόμων. Just as my family is 8. 8% in the one family. They give to us 320 euro for the big family and the 8. But in the 6 or 5, they 280 euro. 5-6 άτομα, 280 ευρώ. Η οικογένειά του είναι 8 άτομα, παίρνουν 320 ευρώ το μήνα και με αυτά τα χρήματα θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους όλες, δηλαδή από τις καθημερινές μέχρι μια ιατρική ανάγκη που μπορεί να προκύψει, φάρμακα ή οτιδήποτε. Θεωρούν λοιπόν ότι με 320 ευρώ 8 μελής οικογένεια μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Αλλά ما همه این چیزایی که گفتیم بهداشت کامل اونجا نداریم. آره همین آب گرم یا مثلا غذا، همه اینا مرتبط به دکتر میشه. ما یه دکتر خوب نداریم اونجا. میتونی خب که کمتر مثلا بگیم و مشکل تسلیل بگیم که اینا مشکل زیاده مردم زیاده. خب همه این مشکلاتی که الان گفتیم اگر میتونی مثلا پس سری برسیم برای رفرات پکیج شده که بتونیم چون خیلت مساعد میکنم بخاطر هم باشه. جز الان مثلا همین مشکل آب و غذا و بهداشتی که گفتیم همه اینا مرتبط به یه دکتره. ما یه دکتر خوب توی کمپمون نداریم. اگر سرمون درد کنه میریم همون یه قرص میده، اگه میگیم معده‌مون درد میکنه میریم همون یه قرص میده. دکتر خوب توی کمپ ما نیست. If we have all of this problem, there is a responsibility from the doctor. They mind focus on the doctor. We don't have in the camp any doctor because when we go to the doctor, they say for the pain headache, they give to us one belt. Then for the stomach pain, they give to us the Deepon pills. For everything. Why? Ένα από τα μεγάλα τους προβλήματα στο κάμπ είναι και οι γιατροί που για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθυνθούν σε αυτούς δίνουν παυσίπονα. Δηλαδή από στομαχόπονο μέχρι οτιδήποτε μπορεί να έχει κάποιος, το μόνο που κάνουν οι γιατροί είναι να δίνουν παυσίπονα. حالا دکتر خوب کمپ ما نداره، میریم میگیم دکتر خوب بزید این کمپ، میگه اینجا دکتر نبود، کمپوشی دکتر هست. یکی به خاطر همین سهلنگاری یک خانم باردار وقتی میری پیش این دکتر نمیتونه، دکتر کمپ خودمون نمیتونه کار براش بکنه. میره پیش رئیس کمپ میگه زنگ بزنین آمبولانس بیاد من بیمارستان، میگه کمپ پوشی دکتر هست. این خانم تا کمپ پوشی پیاده رفت که مسافت زیادی هست، تا برگشت این خانم خونریزی کرد و بچه‌ش سقط شد. میگیم زنگ بزن آمبولانس، میگه آمبولانس نمیاد. حالا ما نمیدونیم اون زنگ زد یا نزد، ولی آمبولانس نرسید، بچه این خانم سخت شد. یا همینو بگو بالا. She said we have a problem with the doctor when we have someone as a woman from the migrants. She's pregnant, but she come in the ask the manager and the officer the camp, but officer she say we don't have in the my camp doctor because the manager say you should go to the back the behind camp. We have another camp here is a doctor. When she go and with the wake she gone and the doctor, but she didn't. She's have a problem the blood. The child is inside the woman. She is died. But why? We call to ambulance. I don't understand. The manager called ambulance or no? But ambulance don't come in here. But she's. But they have responsibility from the that child is died. So in the arrivals there is no doctor. No doctor. Okay. Λοιπόν, μία περίπτωση εγγύου. Στις αφήξεις δεν υπάρχει γιατρός, οπότε πρέπει να μεταφέρονται στα άλλα, στα πιο μέσα camps, στο baseball και τέλος πάντων, ναι. Περίπτωση εγγύου που απευθύνθηκε στον υπεύθυνο του camp, διότι είχε πρόβλημα αίμα. Ο υπεύθυνος την παρέπεμψε στα μέσα camps, δεν κάλεσε ποτέ ασθενοφόρο, απέβαλε. Και είναι κάτι που ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν υπήρχε μια έγκαιρη αντιμετώπιση ιατρική. حتی به خاطر این سهل گامری آمبولانس خانم توی کمپ درمان کرد. For this problem we don't have any ambulance or any hospital or any doctor because when she is bringing in the camp boy. ما سه تا سخت داشتیم اونجا یه زایمان. We have three child is died and the pregnant. They in the camp and one she bring it boys. Είχαμε τρεις αποβολές. Θα έπρεπε να υπάρχει γιατρός και ασθενοφόρο μόνιμα στο camp. دیگه واقعا دیدیم وقتی به مشکلات ما رسیدگی نمی‌کنن رفتم با DRC حرف زدیم. اول ما خانم‌ها جمع شدیم رفتیم با DRC حرف زدیم مشکلاتمون رو گفتیم اما اونا صداشون رو واسه ما بردن بالا. و بهمون بی‌احترامی کردن و هی یکسره گفتن کارتاس بهتون پول میده اینجا مشکل دارید برید خودتون تهیه کنید. She say when we go for the problems because we have many problems we go to the DRC manager we talking with him but they say they very bad talking with us. They say did you have from the cartas in the card money they will send for you you can buy for yourself. And όταν έχουν κάποιο πρόβλημα, απευθύνονται στη βασική ΜΚΟ που υπάρχει στο ελληνικό, την DRC, η οποία κάθε φορά τους απαντά ότι ό,τι πρόβλημα έχετε θα το λύσετε με τις κάρτες που σας δίνουμε τα χρήματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο για σας. Δηλαδή δεν βρίσκουν ανταπόκριση πουθενά. Ναι, να περάσουμε. We can start with the last time. بعد به خاطر همین ما مجبور شدیم در رو به روی کارکنان DRC و مسئولین دیگه ببندیم و اجازه کار به اونا ندیم. But we will do it that we close the door the camps because inside the camps no worker, some workers DRC, but we stupid that we arrest them, but closing the doors. We don't want take from yours any food, any clothes, anything because you don't fix it for us. We need to tell the manager who is the responsibility. He will come talk with us. He can't fix our food, fix for us or not. Κλείσαμε τις πόρτες στο ελληνικό και αφήσαμε τους εργαζόμενους της DRC απ' έξω, ζητώντας να έρθει ο υπεύθυνος, ο διευθυντής τέλος πάντων της συγκεκριμένης ΜΚΟ, να μας μιλήσει και να μας εξηγήσει για ποιο λόγο μας περιφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Αρνηθήκαμε το φαγητό και όλα τα υπόλοιπα που τέλος πάντων διανέμει η DRC. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί θέλαμε να συναντήσουμε τον υπεύθυνο τέλος πάντων και να μας εξηγήσει για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα. بعد ما که مجبور شدیم این کار کنیم و از مسئول کم درخواست کردیم تا از بالا از همین رئیسای اینا با ما نیان صحبت نکنن ما هم اعتصاب غذا میکنیم هم نمیذاریم کسی دیگه وارد کمپ بشه بخواد سر کارشون برگردن. But we asked the manager of the camp who is the responsibility as from like minutes like manager Morgan. We close the door. When he don't come, we don't let you to go to the work or like in the camp. But we close the door, and then the minister is coming in the camp. Απαιτήσαμε να δούμε και να μας πούν ποιος είναι ο υπεύθυνος, αν είναι η κυβέρνηση, αν είναι κάποιος άλλος. Και τους είπαμε, δηλώσαμε ότι δεν θα ανοίξουμε τις πόρτες μέχρι να έρθει αυτός όποιος είναι ο υπεύθυνος να μας δει. Και στη συνέχεια ήρθε ο Υπουργός. وقتی آقای وزیر مهاجرین اومدن ما واقعا از حضور ایشون خوشحال شدیم. ما به امید این که گفتیم ایشون میان با ما صحبت میکنن و به مشکلات ما رسیدگی میکنن. When the minister is coming in the camp, we are very happy. We hopefully for he fix for us and all of my problems. Όταν ήρθε ο Υπουργός, εμείς ήμασταν χαρούμενοι γιατί ελπίσαμε ότι τέλος πάντων θα μας λύσει κάποια από τα προβλήματά μας. آقای وزیر که اومدن ما با احترام باهاشون سلام احوال پرسی کردیم اما ایشون با خشونت با ما رفتار کردن. مستقیم ما هرچی میگفتیم به حرفای ما گوش نمیکردن. مستقیم میخواستن فقط برن در ورودی کمپ فقط باز کنن. When he coming and we are really good talk with the minister, but we very happy, but he is really angry talking with us. Why? I don't know. He just wants go to open the doors. He don't talking. He don't fix any problem for us. Εμείς ήμασταν πολύ χαρούμενοι που συναντήσαμε τον Υπουργό και θέλαμε να συζητήσουμε για τα προβλήματά μας. Εκείνος όμως ήρθε πάρα πολύ θυμωμένος. Δεν ήθελε να συζητήσει για τίποτα. Και το μόνο που έλεγε ήταν ότι τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ θυμωμένος που οι πόρτες ήταν κλειστές. Δεν συζητούσε κανένα από τα προβλήματά του. وقتی ما مانع ایشون شدیم خواستیم تا در باز نکنن اول بشینن توی صحبتی توی جمع با ما صحبت کنن مشکلات ما رو بپرسن. ایشون با مشت کوبوندن توی صورت یک پسر 14 ساله. When he was come, he want to open the doors, but we stop him. We arrest him to stay the first, come to this one place and meet with us. Fix all of us problem. He is come beat and the one boy, one young boy, 14 years old. He beating in the face. Why? Okay. Εμείς του ζητήσαμε. Εκείνος πήγε κατευθείαν να ανοίξει. Απέτησε να ανοίξουν οι πόρτες. Η Επιτροπή του απάντησε ότι θα βρεθούμε πρώτα να συζητήσουμε για τα προβλήματά μας και να δεσμευτείτε ότι θα τα λύσετε. Η απάντηση ήταν η αστυνομία να χτυπήσει τους πρόσφυγες και μάλιστα ένα μικρό αγοράκι στο πρόσωπο. وقتی ما ازشون خواهش کردیم تا به مشکلات ما رسیدگی کنن پلیس رو بهشون میگن با ما برخورد بدی داشته باشن. به پلیس میگن دست روی ماها بلند کنن. When we stop him, but he can't do it anything and talk to the police. He's a bit all of us people. Why? We are human. We are not animal. We are not gangster. We are not killer. We are human. We are refugees. We are coming. Προσπαθήσαμε να τους πούμε να σταματήσουν και αυτοί συνέχισαν να χτυπάνε και τους λέγαμε ότι δεν είμαστε δολοφόνοι, δεν είμαστε γκάνγκστερ, δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι, είμαστε πρόσφυγες, ήρθαμε για μια καλύτερη ζωή, γιατί μας χτυπάτε. چرا با ما همچین برخوردی میکنن؟ مگه ما چه بی احترامی به اونا کرده بودیم؟ Why they doing like this? But we don't bet and bad talking and bad doing with the minister and with the government. Why they do it like this? And they fighting with us. They are not fighter. Δεν κάναμε τίποτα κακό. Δεν πήγαμε να παλέψουμε με κανέναν. Δεν είμαστε πολεμιστές. Γιατί μας αντιμετώπισαν με βία? ما از ایشون خواهش کردیم تا به مشکلات ما رسیدگی کنن. ولی اون آقای وزیر به پلیس میگن دست روی این آقا بلند کنه آقایی که اینجاست. به پلیس گفته دست رو این آقا بلند کنه. به چه جرمی؟ چه جرمی ما به چه جرمی مقصر شناخته شدیم که همچین دستوری به پلیس میدن؟ We asked the minister, please fix us problems, but he said to the government, beat this guy, he will stay here, he's like the leader of us, but he said, why he's beat this man? The minister said to the police? Yeah, he's command the police to fight and beat this man, he'll stay here. Ζήτησαν από τον Υπουργό να συζητήσουν και ο Υπουργός υπέδειξε τον επικεφαλής, ας πούμε, τον αρχηγό με κάποιο τρόπο της Επιτροπής των Προσφύγων και ζήτησε από την αστυνομία να του επιτεθούν. آخر به زور متوسل شدن و اومدن در رو باز کردن و محوطه کمپ رو دیدن و رفتن داخل یه ساختمون نشستن. And then the first he was come very strong or angry. He opened the door with the government and the police. After them he has gone to the one building. Then he are meeting or talking for the with the journalist people. But they really bad and behind us they really bad talking. But we cannot go to the inside. We talk. And mine or myself problems and us problems because he don't enter us. Ωραία. Άνοιξε λοιπόν με τη βία την πόρτα, τις πόρτες και με την αστυνομία και αυτό που έκανε είναι να μπει σε ένα κτίριο μαζί με δημοσιογράφους και να μιλήσει στους δημοσιογράφους και ποτέ να μην μιλήσει με τους ίδιους τους πρόσφυγες, δεν τους επέτρεψε να μπουν οι πρόσφυγες, να γίνει τέλος πάντων αυτή η συνάντηση που ζητούσαν. وقتی رفتن داخل ساختمان گفتن 8 نفر بیان از به نمایندگی مردم حرف بزنن مشکلاتشون رو بگن. من و این خانم به نمایندگی خانوما خودشون من و این خانوما فرستادن و با چند مرد دیگر. When he is gone inside the building for the meeting, but he say you should bring 8 person like the committee, like the old one from yours. Come to inside, but she is and another woman. They are together with the 6 other men. They go inside for the talking. Στη συνέχεια ζήτησε μια 8μελής επιτροπή να πάει για να μιλήσουν. Πήγε η ίδια μαζί με άλλη μια γυναίκα και 6 άντρες. Να, με την κυρία, ναι. وقتی ما رفتیم وارد اون جلسه شدیم و نشستیم من از اون آقا پرسیدم وظیفه اون آقا هست تا به مشکلات ما رسیدگی کنن یا نه. ایشون جوابای خیلی دراز میداد، از مدرسه حرف میزد، از این ور حرف میزد. من ازشون درخواست کردم یک بله یا نه به من بگن، وظیفه‌شون هست به مشکلات ما رسیدگی کنن یا نه. اون آقا به من میگن شما پلیس نیستید که من بخوام جواب شما رو بدم. When we asked for the minister for the problem us, he had like the one officer like the camp. He is his duty is doing everything for us or no, yes or no. But he say you're not government. I told you everything. But he's talking about school or maybe another problems. He's a long speech, lot of. Talking back then for we ask we don't I don't want ask about anything more. Just I want his duty is the manager of the camp officer of the camp his duty yes or no is investigation for us or not. You said yes. Yeah. Okay. He said you're not the government. I don't tell you what I want to do what. Ρωτήσαμε ποιος είναι υπεύθυνος του ΚΑΜ και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του τέλος πάντων και ποιος είναι αρμόδιος για να λύσει τα ζητήματα που τους απασχολούν από τα καθημερινά μέχρι το ζήτημα της υγείας και των σχολείων. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι δεν είσαι στην κυβέρνηση και δεν θα σου πω εγώ, δεν θα πω σε σένα ποιος είναι υπεύθυνος. Τέλος πάντων δεν τους έδινε απαντήσεις για το ποιος είναι υπεύθυνος και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου του ΚΑΜ. یادم رفت اینو بگم. اول جلسه به ما گفتن من اومدم اینجا وظیفه من این بوده من بیام اینجا در باز کنم برم. من نیومده بودم اینجا بشینم تا به مشکلات شما رسیدگی کنم. She said, I forgot that when the ministers come in the first time you will come, he said, I will come in here. Just I want to open the door to the camp. I don't come in here for fix your problems because you don't have any problems. It doesn't matter for me. I don't care about it. Ξέχασε να αναφέρει στην αρχή ότι οι πρώτες κουβέντες του Υπουργού ήταν ότι εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για να ανοίξω τις πόρτες και όχι για να συζητήσω μαζί σας τα προβλήματα που μου λέτε. When he speaks in English, I speak in Farsi to you. Okay, okay. باز حالا با مشکلاتمون که در میان گذاشتیم خودشون چیزی به گردن نگرفتن. گفتن ما سعیمون رو میکنیم، قول نمیدیم که اون انجام بشه یا نشه. گفتن ما میگفتیم مثلا بچه‌هامون مشکل مدارس داره و امکاناتش. خانم کریستینا رو ما نشون میداد، میگفت این مثلا رئیس 14 کمپ توی آتنه. میگفتیم از بهداشت و غذا رئیس DRC رو ما نشون میدادن، میگفتن که مسئول این وظایف به عهده ایشونه. بعد مثلا چیزایی که میگفتیم که اونا گفته بودن ما اجازه نداریم به اونا میگفتیم، اونا قبول نمیکردن. میشه میگم وقتی ما مشکلاتمون رو به این آقا میگفتیم مثلا مدارس، میگفت مشکل مدارس به کریستینا مربوطه که ما تا حالا توی یک سال من کریستینا رو توی کمپ خودمون ندیده بودم که رئیس 14 کمپ توی آتن هستم. When we ask for the problems in the learning on our school for the child or young babies, then he say it's duty for the Christina. She is manager all of the Greece camps. But he said it's not my duty. She can do it for yours. Ωραία. Όταν ρώτησαν για το ζήτημα των σχολείων, για ποιο λόγο τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο και δεν μαθαίνουν γράμματα, τους παρέπεμψε σε μία Χριστίνα, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα τα κάμπ σε όλη την Ελλάδα. Ότι εκείνη τέλος πάντων είναι συντονίστρια, ναι, όλων των κάμπ σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δεν πάνε σχολείο τα παιδιά εκεί. They don't go to school for children. Yeah, they don't go because we don't have. We have a school here, but for only for 30 minutes. And the one day 30 minutes. But inside camp. Yeah, inside the camp we have one school. Yeah, 30 minutes for just for the young boy, not for the big under like me. Not. I'm coming here for the learning. I don't come here for just looking, walking, just for the happy time. I come here for the better life, for the future. But they don't making for us and for like mine, the teenage boys, like the teenage girls. They can't go to the learning. Why? Just for the young. That's only 30 minutes. Who can learn? Who can save this learning or school? Έχουν μια υποτίθεται εκπαιδευτική δομή μέσα στο camp, η οποία λειτουργεί 30 λεπτά. Μόνο για μικρά παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά και έφηβοι, όπως και ο ίδιος, δεν έχουν κάποια δομή να πάνε και αυτό που μου λέει είναι ότι τέλος πάντων θέλω και εγώ να μορφωθώ, δεν ήρθα εδώ πέρα για να κάνω βόλτες και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η εκπαίδευσή μου. Και προφανώς και πολλούς άλλους μέσα στο κάμπ που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σχολείο. We are coming here for the better life, for the future, and we are not gangster, we are not killer, we are learning in my country. We are coming for my son or my sister or my family or for myself. We are coming for the better life. If understand, we are coming to the Europe and the Greece, they doing like with us like this. We never coming here. If I die in my country, it's better from that one. Why they doing with us like this? We are not animals. We are human. They are not crazy. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ για μια καλύτερη ζωή. Δεν είμαστε ούτε ζώα, ούτε εγκληματίες, ούτε γκάνγκστερ. Αν ξέραμε ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα θα ήταν αυτό που είναι, θα μας αντιμετώπιζε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ερχόμασταν. Προτιμάω να πέθαινα στη χώρα μου παρά να έρθω και να έχω αυτές τις συνθήκες εδώ. She said, the minister said, "You're more coming here. We cannot pay for your money or can't fix your problems because the Greek people have problem also. But we say thank you for everything. We are not coming just for the Greek people. We are coming for the European. For the European said, we will give you everything you want because they are human right. Because we are." Ο Υπουργός τους είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για εσάς, γιατί σαν εσάς έρχονται πολύ περισσότεροι και εκτός από εσάς έχουν προβλήματα και οι Έλληνες, και αυτό που απαντάνε οι πρόσφυγες είναι ότι ευχαριστούν πάρα πολύ για όσα κάνουν για αυτούς, για τους πρόσφυγες, αλλά ούτως ή άλλως δεν ήθελαν να μείνουν στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ακούσει ότι υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, you want to take some... We can take... να πάρουμε κάτι. Να έχουμε λύση και ο Μασούτ και να πάμε όλα μαζί. Ας τελειώσει γρήγορα το σύντομα και το τους είπε ο Υπουργός ότι θα μπορούσε. Okay, if you can, you say about the minister, what he said to you. About the boilers or whatever, if you want. If he said something more to you in this meeting, the minister, so we can go to the questions after, if you can finish about this. What I say for myself, because you know that's all of the she said, but the minister never can do it everything for us, because 1 year ago we were coming to the Greece, we entered here and leaving, they just promising and never do it, never changing anything for us. We have a problem for doctors, eating, clothes, and 1 year ago, you know, they will bring just one jacket for us, one jacket. Where is the pants? Where is the sweatshirt? When we go for the need clothes for my family, forgotten me. I need for my family also, because she can't buy. I can't buy because my family is very big. I ask him, who can fix for us? He said, it's not my duty. You can buy it for yourself. Then, how can I buy it? If I'm alone, I'm nine members of my family. I want it, I want the clothes, I want to buy everything, but with the 300, how can I fix all of my problem? We need that, and the 1 year past, they only just talking, they don't do it everything. They think what, we are crazy, or we are stupid, we don't understand? If you can do it for us, they say, and when the minister is coming and talking about to fix the problems, he say, if you want, it's we have. If you don't want, go out from the country. Where we living? In the street? Εντάξει, ένα χρόνο μόνο υποσχέσεις και το διατάφτα είναι αν δεν σας αρέσει εδώ, φύγετε από εδώ. Και αναρωτιούνται πού να πάνε. Από τη στιγμή που ήρθαν εδώ πέρα, για να ζήσουν τα παιδιά τους, για να ζήσουν οι οικογένειές τους και οι ίδιοι, πού να πάνε, στους δρόμους. من وقتی این تحقیرها رو تو اون روز از جانب آقای وزیر تحمل شدم، حاضرم دیپورت کنم برگردم همون کشور خودم. ولی خب من برگردم. چند نفر دیگه برگردن. وضعیت این همه نفر دیگه میخواد چی بشه؟ من خودم به شخصا دیگه حاضر نیستم همچین تحقیرهایی رو که به من بگن گدا، به من بگن بیسواد، به من بگن ارازلوباش، به من بگن گردن کلفت. من گردنم کلفته. سواد دارم نه آنچنانی، نه نمیدونم لیسانس و فوق لیسانس، سواد دارم در حد خودم، گدا نیستم، عوض لباشم نیستم، گردنم هم کلوفت نیست، حاضرم برگردم کشور خودم، این تحقیرها رو به جون نخورم، حاضرم بمیرم. طالب و داعش ما رو با یه تیر خلاص میکنه، اما اینا با حرف و تحقیرهایی که دارن به ما میزنن روزانه 1000 بار ما رو میکشن. And she say from the minister he is talking with us. They bad talking. They think what we are killer monster or I don't know. We are what coming here? We are not crazy, you are not stupid. I am coming here for the better life. I am coming from my country for the... I don't want to die. But when we are coming here in the 1 year past, the minister and the manager, they bad talking with us. Why every day? If I go to my country and the Taliban, the terrorists, the Daesh can, with the one shot, kill me. And it's really good for me. And the one kill, and the one shot, they can kill me. But when if I stay here, they every day, they thousand times, they killing with the talking, they killing us with the talking. The minister, the government, the DRC, or all of the officers or the managers. She say, I wanna go deport back to my country. If I die, I don't care about it. Better from this, I will come to the European, and the European minister or someone else, they like talking like this with me. I'm human. I'm not crazy, I'm not animals, I'm not monster. Ωραία. Στη χώρα μου, οι Ταλιμπάν, ο ISIS, το Ισλαμικό κράτος, σε σκοτώνουν με μία σφαίρα. Πεθαίνεις επί τόπου. Εδώ μας σκοτώνουν κάθε μέρα, ένα χρόνο, με τα λόγια, με τις υποσχέσεις, με την αντιμετώπιση που είχαμε από τον Υπουργό και μας κάνουν να αναρωτιόμαστε αν τελικά μήπως είμαστε τέρατα και τελικά μήπως είναι καλύτερο να απελαθούμε στη χώρα μας όπου θα πεθάνουμε από μία σφαίρα σε μία μέρα, σε μία στιγμή. Then she say in the 1 year I'm living in the tents. My son every day he will come ask me, Mom, I need, where is my home, where is my house, where we can living. We are 1 year living in the camps every day. I cannot happy. I'm not happy. I'm violence. What can I do? You say, what can I do for my child? Well, how can I answer to my son and for my family? If I understand, I'm coming for the future to my son. If he can in the better life or better work, everything, better house with the family. If I understand, we have like this life is here. I never come here. If I die in my country, that's better for me. Ένα χρόνο έρχεται ο γιος μου κάθε μέρα και με ρωτάει η μαμά πού είναι το σπίτι μου, πού είναι το σπίτι μας. Πώς θα μπορέσω να τον πείσω ότι αυτό το κάναμε για το καλύτερο δικό του μέλλον. Καλύτερα να γυρίσω στη χώρα μου και να πεθάνω εκεί καλύτερα από αυτό που ζω εδώ. حرفای گفتنی رو گفتم. قضاوتتون با شما. قضاوت با شما. وزیرتون میاد همچین حرفایی رو به ما میزنه. مردمانتون ما رو بیرون میبینن. مثل جلوی دهنشون رو میگیرن. از ما فاصله میگیرن. ما حیوان نیستیم. با حیوانای خونگیتون اینطور برخورد نمیکنیم. من توی مترو به شخصم وقتی توی مترو ایستادم مردمتون جلوی دهنشون رو گرفتن، از من فاصله گرفتن. نمیدونم به چه حق دارم. کشورم جنگ بود، من بلند شدم اومدم اینجا، ولی نمیدونم اینجا دارم به خاطر چی مجازات میشم. این رفتارا رو به خاطر چی دارم مرتکب میشم. تقصیر من نبود کشورم اتحاد نداره، تقصیر من نبود کشورم جنگ شد، بیگناه ها کشته شد. ولی برخورد شما ها رو دیدم، همون کشور خودم واقعا بهترین جا واسه من بود. اگه اونجا میمردم واسه من افتخار بود. برخوردهای شما رو دیدم، واقعا برخی از شما ها رو دیدم، واقعا از زندگی بیزار شدم. She said when the minister come, they closing the doors. Yeah, the doors. Then for what he think we are animals. When you go to the metro on the tram, someone part of the Greece people, they take closing the door. The what they think and the what why they do it with us like this? What's problem us? If it's not my fault and my country is war. If I die in my country, it's honor for me. If I better from there every day, every time, everyone they were coming part of from your decreased people like the minister backups. They do it with us like this. Why? Αυτό επαναλαμβάνει ότι αισθάνεται μια αντιμετώπιση ζώου απέναντί τους, σαν να είναι τέρατα και αναρωτιέται για ποιο λόγο να γίνεται αυτό. Δηλαδή παντού κλειστές πόρτες, παντού μια αντιμετώπιση, λέει, στο τραμ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τέλος πάντων, η αντιμετώπιση που έχουν είναι πάρα πολύ κακή. Και... Είχες κάνει έτσι για σου, κυρία, όταν είχε έρθει, είχες κάνει κάποια διαδικασία... Okay, can I ask you something? Did she make asylum application here in Greece when she came here? You mean? You know, apply for asylum in Greece. Did she apply here for asylum? For asylum, for the interview or something? Yes. Yeah, we were going, but they will give us 4 months or 3 months. You should stay here. Mm-hmm. But after them, you will come here. If you are, we ask to answer. Do you want to stay or you want to deport back to your country? Yeah. That's the from after the asylum. 4 months. Yeah, after 4 months, after 3 months. She did this when she came in Greece. Λέει ναι ότι έχει κάνει αυτή τη συνέντευξη για άσυλο. She got an answer or she has an answer about this. Yeah. میگه مثلا شما را که وقتی رفتیم به خاطر اینکه اینترویو دادین شما را دوباره مثلا به یعنی اسکایپ لگام میکنن جوابشون برای شما چی بود که میخوام با ما نرفتم. She said like the other people like mine and when we go for the asylum for interview they say we give yours time after maybe 1 month maybe 2 months after then you can go to the Skype for the interview, the original interview. Then we understand you want to stay or you want to go deport back. We don't have any choice, but we don't want to stay here. We want to go to another country. We want. Ναι, στην αρχή διαδικασία ήταν μέσω Skype. Έπρεπε δηλαδή να κάνουν αίτηση ασύλου μέσω Skype που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η διαδικασία γιατί όλοι χιλιάδες πρόσφυγες προσπαθούσαν να πετύχουν τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα τους 2 υπαλλήλους της Επιτροπής που έκανε αυτή τη δουλειά. Έχουν κάνει αίτηση για άσυλο. Δηλαδή βασικά αυτό που γίνεται είναι ότι κλείνουν μια συνέντευξη και περιμένουν 3 με 4 μήνες στη συνέχεια για να γίνει η πρώτη συνέντευξη. Μετά την πρώτη συνέντευξη... Ναι, ραντεβού μάλλον, ναι. Μετά από αυτή την πρώτη συνέντευξη δίνεται δεύτερη. Αλλά αυτό που μου τονίζει είναι ότι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Θέλουν να πάνε σε... Πάντως έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, δηλαδή... Δεν έχουν πάρει αρνητική απάντηση, δηλαδή ευθερμή ακόμα, τυπικά. Ναι, αυτό που μου λέει επίσης είναι ότι από άλλους ανθρώπους, αυτό που γίνεται είναι ότι μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως τους λένε ότι πάνε για απέλαση, τους Αφγανούς συγκεκριμένα. Η κυρία δεν μου είπε, όχι. She didn't take an answer. Yeah, she didn't take it because she has a time for a go. She didn't take it. Ακόμα δεν έχει απάντηση. Because I'm gone. I'm gone for the answer, but they say I have 20 of the March. I think 1 month later I will go for the answer. Because I don't want, I told them I don't want to stay here because they say it's not your choice. It's, you can't choose. because if I don't have any choice, I want to go to the next country. How can I go? Because I don't have money and I'm going out the border. If you are closing the border, I don't want to stay here. What can I do? Because you don't give me a job, you don't give me a house, because you don't give me the school. What I do? If I go to my country, I can die with you both. If I stay here, I die from the heat or food. That's very shame. That's very shame. Και έτσι θα κάνετε και ερωτήσεις. Μην θα σας κόψουμε τις ερωτήσεις. Μια διευκρινήση. Οι κυρίες είναι στην Επιτροπή που προσπάθησαν να καλύψουν. Είναι άλλοι, δεν έχουμε βάλει κάποιοι. Ναι, είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι αυτές που προσπάθησαν να οργανώσουν τον αγώνα και να μιλήσουν με τον κύριο Μουζάλα. Ναι. Όσον αφορά την απεργία Αθήνας, υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος των απεργών. Και οι κυρίες συμμετείχαν, παρότι και ο κύριος που θα σας μιλήσει τώρα. Επειδή είναι Άγιος η κυρία, φαντάζομαι ότι δεν είναι σε απεργία Αθήνας τώρα, αλλά ρωτάω. Έχει σταματήσει το να αρνούνται συσίτιο, παίρνουν, έτσι θα μιλήσει όμως και πιο ειδικά ο επόμενος. Υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν την απεργία Αθήνας. Are there any people that... Before you translate that, he tells me before and after. Κάτι σου έλεγε τώρα. Α, ναι, αυτό. Εντάξει, δεν μου είπε κάτι επιπλέον. Ωραία. Αυτό ότι δεν θέλουν να μείνουν εδώ, γιατί τέλος πάντων εδώ δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν σχολείο για τα παιδιά, δεν έχουν για τους ίδιους κάποιο επίδομα, κάποια βοήθεια, τέλος πάντων καμία τίποτα, ούτε φαγητό. Αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή από έχουμε εξηγήσει. Δώσαμε κάποιες μέρες να δουν αν έστω θα πάει το μπόιλερ και αν γίνει κάτι. Αν έχει σταματήσει προσωρινά. Δεν έχουν σταματήσει οριστικά, έχουν σταματήσει προσωρινά. Είναι σε αναστολή. You have a continue the hunger strike or you... And I tell that for 3-4 days would you wait to see if they have a result and after you... Okay, now we'll stop for a little and after we'll come back. Masood come to your seat and we will continue. Thank you. Stay here. Okay. Είναι ο Μασούτ, είναι επίσης από τους άντρες οι οποίοι μπορούν να σας πούνε πολλά για τον φίλια του τι έγινε. Είναι από τους άντρες που στοχοποίησε ο κύριος Μουζάλας. Hello everybody, my name is Masood Kahar. I am from Afghanistan. Γεια σας, είμαι ο Masood Kahar, είμαι από το Αφγανιστάν. I will ask it from Muzalas, Minister of Refugees. Έρχομαι μόνο για να πω για τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Μουζάλα. Because Muzalas says a lot of words for war. He said, "You are overload in this country." What? Sorry. Muzalas said, "You are overload." Overload in this country. Ναι. Λέει ψέματα ο Μουζάλας και λέει ότι έχετε αρκετά σε αυτή τη χώρα, αν καταλάβω καλά. And also Muzalas says you are gangster. Λέει ότι είστε gangsters. Ότι είμαστε gangsters. So, I want to show for Muzalas which person is a gangster. You or we? Θέλω να τον ρωτήσω ποιοι είναι οι γκάνγκστερ, εμείς ή ο ίδιος. You come in the camp and you want to open the gate. Ήρθατε στο camp και θέλατε σόνι και ντε να ανοίξετε την πόρτα. And you said for the police, beat the people. Δώσατε εντολές στην αστυνομία να χτυπήσει συγκεκριμένους ανθρώπους. Who is gangster? Ποιος είναι ο γκάνγκστερ? If we are overloaded in this country, give me 24 hours for you. And said for your policeman, don't harass we are. We are leaving this country by any borders because we're not overloaded in this country. Sometimes we ask, somebody asked me, who has sent invitations for you are coming in this country? I asked from European Union, who has sent invitations for you are and coming in Afghanistan and start war? Μας ρωτάνε ποιος σας έστειλε πρόσκληση για να έρθετε στην Ευρώπη και τους απαντάμε ποιος σας έδωσε πρόσκληση για να έρθετε στο Αφγανιστάν και να κάνετε πόλεμο. Mr. Muzalas, don't open the gate, open the border for we are. If we are overloaded in this country. Κύριε Μουζάλα, μην ανοίγετε την είσοδο τις πόρτες του κάμπ, ανοίξτε τα σύνορα. αν είμαστε τόσοι πολλοί στην Ελλάδα. Why Muzalas is shame for the journalists? Why you not talk in front of journalists with we are? Γιατί ντρέπετε τους δημοσιογράφους, γιατί δεν μιλάει μπροστά στους δημοσιογράφους μαζί μας. This is shame for the Muzalas. He says, leave this place, leave this country. Είναι ντροπή για τον κύριο Μουζάλα αυτό που γίνεται. I want to show for you somebody. I bring it somebody like sample. They are gangster, pregnant woman. Woman is a birth child in the tent. Old man, or some man's like mentality have a problems. They are behind you. Come in. I want you to come. Behind you. Ποιοι είναι οι γκάνγκστερ, η έγκυος, η γυναίκα που γεννάει μέσα στη σκηνή της, ο τραυματίας. We are have a hunger the strike because we want to right. We have a right. We are not animals. Look at this man. They have a gangster. He is a gangster, or also this man is a gangster. He cannot take anything. I want to show for all of Europeans, we are gangster. This is shame for Greece, or shame for this like this minister. He talked like this. Muzalas says you are uneducated people. Now you are decided who is uneducated people. Αυτή την εικόνα θέλει να τη δει όλη η Ευρώπη και να αποφασίσει όλη η Ευρώπη ποιοι είναι οι γκάντσερ, αν αυτοί είναι οι γκάντσερ. Και επίσης αυτοί που τους κατηγορούν για αμόρφωτους, να κρίνει όλη η Ευρώπη και εσείς ποιος είναι ο αμόρφωτος. If we are going to hospital, doctor says go out. You don't have a translator. If we are going to on the bus, they are give penalty people because we not have a ticket. We not going. We cannot go to a school because we don't have a right. Δεν μπορούμε να πάμε στα νοσοκομεία, μας διώχνουν γιατί δεν έχουμε μετάφραση. Μεταφραστή. Δεν μπορούμε να μπούμε στα λεωφορεία και μας δίνουν πρόστιμα γιατί δεν έχουμε εισιτήριο. Δεν μπορούμε να πάρουμε εισιτήριο. Δεν μπορούμε να πάμε στα σχολεία, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. This is the Europeans' most welcome for refugees. Αυτό είναι το καλώς ήρθατε πρόσφυγες της Ευρώπης. You are decided about this. Αποφασίστε εσείς γι' αυτό. So I won't talk, not talk about just refugees. Should we take? I not talk about just refugees. I know Greeks have a lot of problems with this government. A lot of people, the Greek peoples, every night I see they are sleeping in the carton inside of street. They have a right. Δεν θέλω να μιλήσω μόνο για τους πρόσφυγες. Ξέρω ότι και πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα. Βλέπω τα βράδια ανθρώπους να κοιμούνται σε χαρτόπουτα στους δρόμους. This is not good. You talk with the human like this. Give me right for all of. Not just for, okay, not just for the refugees, for all of this country peoples because they are like we are. We are okay, coming from another country, but this is your peoples. Why you not give right for these people? Εντάξει, αφήστε τους πρόσφυγες και δείτε και τους δικούς σας ανθρώπους και δώστε δικαιώματα και σε εμάς και στους δικούς σας ανθρώπους. Εντάξει, εμείς είμαστε πρόσφυγες. Για τους δικούς σας ανθρώπους γιατί δεν κάνετε τίποτα. And yesterday night, some organizations bring it clothes for the refugee people. So I want to share for the all of refugee. The Espacia, the baseball officer, he says, "Why you bring this clothes for these people? You are not have a right. You bring clothes, everything for these people, because the government want under control these people." Χθες βράδυ έφεραν ρούχα στο camp. Ο συντονισμός για το προσφυγικό έφερε ρούχα για το baseball συγκεκριμένα, δεν μας άφησαν να τα πάμε μέσα, λέγοντας ότι δεν έχουμε το δικαίωμα, δεν έχουμε άδεια. If you want to give asylum, then until your time, I went for us give asylum. The asylum officer says, go back and take another time for interview from Skype. If you call for Skype, Skype doesn't give answer for you. And also, if you go and city for buy some things, police arrest you because you not have a right. Δεν μπορούμε να καταθέσουμε καν αίτημα ασύλου, διότι η διαδικασία είναι μέσω Skype. Συγκεκριμένες μέρες και ώρες με πολύ λίγους υπαλλήλους δεν πιάνουμε γραμμή στο Skype και δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στις πόλεις γιατί δεν έχουμε κανένα χαρτί και η αστυνομία μας συλλαμβάνει. Before I come here, one person says, police harassed my husband because the asylum papers like little bit crashed, and police is arrested, and now he stay in the police station and Victoria. Why not leave this man? Υπάρχει συλληφθής πρόσφυγας επειδή το χαρτί του ήταν λίγο σκισμένο στο αστυνομικό τμήμα στη Βικτόρια. So, if you have any questions, what are you going to do now with the hunger strike? If we are give me time for 1 week. If they are not do anything for we are continue the hunger strike again started. And after that, we're not afraid about the police and the minister. We start up to die. We want to give my right in this country. We are not overloaded in this country. Δίνουμε διορία μία εβδομάδα για να λυθούν τα προβλήματά μας. Δεν φοβόμαστε την αστυνομία, δεν φοβόμαστε ακόμα και να φτάσουμε μέχρι το θάνατο. Θα συνεχίσουμε την απεργία πείνας αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά μας, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Αυτό, συγγνώμη να διευκρινίσω, αυτό είναι ουσιαστικά να αρχίσει μια συζήτηση με τον κύριο Μουζάλα και... So you're asking for a meeting with the minister? Yeah. I went for a talk with Muzalas, but the police says you're not allowed to come and to talk with Muzalas. Θέλουν συνάντηση με τον Μουζάλα, αλλά δεν τους αφήνουν να... Because before the meeting, I said for Muzalas, you're a liar, man. Because he said lie for me. He said, open the door, I won't talk with you. And after we opened the door, he says, leave this place. I said, why you say lie? And he said for police, beat him. Police take my neck and punch in my face. Είπα στον κύριο Μουζάλα ότι είναι ψεύτης, γιατί μας είπε ανοίξτε την πόρτα για να μιλήσουμε. Ανοίξαμε την πόρτα για να μιλήσουμε και μας είπε φύγετε από εδώ. Και του είπα ότι είναι ψεύτης και αυτός έβαλε την αστυνομία να τον χτυπήσει, τον έπιασαν από το λαιμό, το συγκεκριμένο. Υπέδειξε ο υπουργός το συγκεκριμένο να τον χτυπήσουν η αστυνομία. And after that, police is not give chance for I talk with the Muzalas. So after Muzalas has come down, I said, why you said for police beat me? He says, you are a liar. Μετά δεν τον άφησε φυσικά η αστυνομία να πάει να μιλήσει με τον Μουζάλα και τέλος πάντων στη συνέχεια ρώτησε τον υπουργό για ποιο λόγο έβαλε την αστυνομία να τον χτυπήσει και ο Μουζάλας είπε ότι λες ψέματα. Okay. Now if you wanted to have some questions. Yes, sure. Okay. Θα δίνουμε το λόγο, απλώς θέλουμε να λέτε το μέσο μου. Εδώ το έλεγχο την αρχή. Θέλω να ρωτήσω αν στο μεταξύ από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχει γίνει κάποια κίνηση βελτίωσης, έχει έρθει κάποιο συνεργείο να λύσει κάποια από τα προβλήματα, να φτιάξει κάτι. In the last 3 days, from Monday until now, did something happen to make it better for you in the town? Up to now, no. Just they are bringing some pampers and milks for baby, not more. But they are give a promise. He said, "I promise I will do. I bring it some heater for the hot water and for dry clean for the washing machine." So they are give promise. Up to now, is just bring it pamper for the children and also milk. Irish? διαβούλευση που γίνεται, δηλαδή με την κινητοποίηση και τα δίκαια αιτήματα των προσφύγων, γιατί από την αρχή προβλήθηκε ως μια απεργία πείνας, ενώ ήταν μια αποχή συσιτίου. Το κάθε ένα είναι μια διαφορετική μορφή αγώνα, αλλά το λέω και για την καλύτερη, προβολή και την επιτυχία τελικά των ετοιμάτων των ανθρώπων. Είναι καλύτερη μια οργανωμένη ενημέρωση, γιατί μετά έρχεται ο άλλος, ξέρω εγώ, και σου λέει δεν γίνεται απεργία πείνας. Γιατί όντως δεν γινόταν απεργία πείνας, ήταν αποχή συσιτή. Πολύ σεβαστό, πολύ καλό και είναι αυτά τα αιτήματα. Το λέω αυτό έτσι σαν ένα προβληματικό που αντιμετωπίσαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή και εγώ όταν πήγα τη Δευτέρα το πρωί 10 η ώρα στο Ελληνικό και έπρεπε να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν υπήρχε καλή ενημέρωση ούτε από τους αλληλέγγυους, τους ντόπιους, και οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή ρωτούσαμε τι γίνεται στο χόκι, τι γίνεται στο baseball, τι γίνεται εδώ. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ακριβώς. Υπήρχε ουσιαστικά ο μονόλογος του Υπουργού, ο οποίος εξ ορισμού υπήρχε εκεί και τα είπε. Και μετά προβάλλονται πράγματα, ας πούμε, για τη σύγκρουση που έγινε εκεί στην Βόρεια. Νομίζω ότι ήταν μια τεταμένη κατάσταση που όλοι φάγανε φάπες, να το πω έτσι απλά. Και ο Μουζάλας έφαγε. Ποιος είναι εξουσία με το φτάνει. Ναι, απλά λέω τώρα ότι εστιάζει κανείς σε πράγματα και χάνει την πραγματική κατάσταση που είναι οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Οπότε θα είναι καλύτερα προσεκτικό να μην θυματοποιείται κανείς ή να μην ασχολείται με άλλα πράγματα, δηλαδή να λέμε αλήθειες. Και από εκεί και πέρα να παλεύει κανείς γι' αυτό. Το λέω έτσι και σαν δημοσιογράφος, αλλά και σαν αλληλέγγυα που είναι στους ανθρώπους αυτούς. Όπως και για το ποιος άνοιξε την πόρτα. Εγώ είδα ότι οι άνθρωποι ήδη άνοιξαν την πόρτα. Εδώ που μας μοιράστηκε λέει ότι με κόφτη άνοιξε την πόρτα. Προσπάθησαν, προσέξτε τη φράση, επιχείρησαν λέει να ανοίξουν την πόρτα. Το είπαν άλλωστε και ήδη. Ναι, αλλά λέω για το πώς βγαίνει μετά η ενημέρωση. Λέει προσπάθησαν με τον κόφτη, αλλά δεν λέει ότι μετά τελικά οι ίδιοι άνθρωποι άνοιξαν. Θέλω να πω ο άλλος, είτε είναι ακόμα και θετικά διαθετημένος να είναι, γιατί και στα μούμα ξέρετε τι γίνεται, θα το πάρει όσο καλύτερη είναι η ενημέρωση. Τέλος πάντων, το λέω αυτό σαν θέλω να πω σε κάποιες ερωτήσεις. Να μεταφράζει και ένας άλλος μετέφραζε εσύ και μετά Μάκη, άκου να μεταφράσει τα επόμενα. Και κάπως να μεταφράσει τα κορίτσια. Πεταχωρήστε, μετέφρασε όμως. Εντάξει, την ερώτηση θα μεταφράσω. Τώρα αυτό το πούμε μετά, ας πούμε, το βάλετε μετά τα παιδιά. Όχι, για να ξέρουμε. Μετά θα τους το πω. Να ρωτήσω τους ανθρώπους, είναι διατεθειμένοι, επειδή ένα από τα επιχειρήματα του Υπουργείου είναι ότι δεν θέλουν να πάνε σε άλλες δομές όπως τα Τρίκαλα και τη Θήβα και θέλουν να μείνουν μόνο στην Αθήνα. Αυτό ισχύει. Θα ήταν διατεθειμένοι να πάνε σε κάποιες δομές. The question is his question. Okay. Yes, the government says we are sell this building, the Ελληνικό. We want to create the casino, this place. We are replace your and out of city like Malakasa, Skaramangas, and I don't know which camp. They want to send we are to an out of city because and that place is journalists and other. People cannot come inside because this is the military camp. We not have a right for the shouting about we are about rights. So they want to under control and outside, not in the city. They all want to send we are and out of city, far away, like 600 kilometers, like out of city. Are you willing to go there? Or? No. We won't give me empty houses. We are human. How long we stand at the tents? Tents not like home. We are not coming and stay in the tent. No. We won't give houses because European Unions help for the send a lot of NGOs. They take a lot of money for about refugees. Why not give some houses for rent, empty hotels? Why you there send me in the other camp like and again in the tent? Αυτό μας λένε όντως ότι θα μεταφερθούμε σε camps εκτός της πόλης. Εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε να πάμε πάλι, δηλαδή πόσο καιρό να μένουμε πια στις σκηνές. Ας δώσουν κάποια από τα χρήματα που δίνουν στις ΜΚΟ για να νοικιάσουν σπίτια, να μείνουμε σαν άνθρωποι επιτέλους μετά από ένα χρόνο. Όντως δεν θέλουμε να πάμε σε camps έξω από τις πόλεις. Δεν θέλουμε να πάμε σε στρατιωτικά camps όπου δεν θα επιτρέπεται είσοδο σε κανέναν και θα είμαστε κρυμμένοι. Θέλουμε να δοθούν τα χρήματα που δίνονται στις ΜΚΟ για να νοικιαστούν σπίτια για να μπούμε εμείς και οι οικογένειές μας. Που μεταφράζει και τα προηγούμενα σχόλιά σας, ωστόσο, για να τα έχει υπόψη του. Απλώς να σας πούμε και εμείς στις ανακοινώσεις μας προσπαθήσαμε να είμαστε ακριβείς. Αυτό που αναφέραμε είναι αποχή εισιτίου σαν μορφή και απαγόρευση εισόδου της ΜΚΟ και των κυβερνητικών μέχρι να ξεκινήσει ένας διάλογος να βρεθούν λύσεις. Προσέξτε όμως, αυτό που διαπιστώσαμε, θα σας το πει τώρα, όσο το καταλάβαμε, ήταν ότι οι άντρες κάνανε και απεργία πείνας έστω αυτές τις 2 μέρες. Τα παιδιά όμως τα ταΐζανε με δικά τους φαγητά. Έχει μια διαφορά. Δεν ξέρω για τις γυναίκες. Να σας το διευκρινίσει κατά τη γνώμη μου τώρα και αυτό, για να ξέρετε. Αλλά το θέμα δεν βρίσκεται στο να παίζει ο Μουζάλας στην αρχή της συνέντευξής του ότι ήταν 30 άτομα και δεν ήταν απεργία πείνας. Αυτοί δεν βγάλανε κάτι που να περασπίζονται ότι όλοι κάνουν εκείνη τη στιγμή αυτό. Τα παιδάκια τρώγανε. Νομίζω ότι τα 30 άτομα είχαν να κάνει με την κινητοποίηση γιατί εκείνη τη στιγμή στην πόρτα ήταν καμιά με την 50. Μα δεν είχαν κανένα συγκέντρωση. Όχι, την ώρα τυχαία. Και ο υπουργός κάτι να κάνει. Κάνουμε χρήση του λόγου όμως. Πολυμπηδή χρήση του λόγου. Επειδή πάντως εδώ αναφέρεται ότι όλοι οι πρόσφυγες αρνήθηκαν να πάρουν το φαγητό. Όλοι, βέβαια, όλοι. Ούτε μία περίπτωση. Και στην κοπέλα της κοπέλας. Όλοι οι πρόσφυγες αρνήθηκαν, ούτε ένας. Is it true that no refugee took the food that DRC gave to the refugees? All, not one. No one took. Πάντως θέλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο γιατί έχουμε ανάλυση των περσινών. Παίζουμε με τις λέξεις, δηλαδή ενώ η ουσία είναι ότι υπήρχε. Υπάρχει πολιτικός λόγος, μην ξεχνάτε ότι στις 15 του Μάρτη ξεκινάει η εφαρμογή της συνθήκης του Δουβλίνου. Και αυτό έχει συγκεκριμένες απολύξεις σε σχέση με το τι θα γίνει με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και τις απελάσεις. The DRC is a manager that said for me come out and one side. I come out because I'm leader of the young person in the camp. He says come out inside. I went to inside. He says tonight I bring for you kebab and say for your people take the food. Who said this? Διευθυντής της ΜΚΟ DRC, τον πήρε παράμερα και του είπε ότι τέλος πάντων σαν αρχηγό των νέων του ΚΑΜ ότι απόψε θα σας φέρω να φάτε κεμπάμπ. Πάρτε τώρα το φαγητό της DRC για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα προφανώς. Επικοινωνιακά. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ότι πάρτε τώρα το φαγητό, σταματήστε αυτό που κάνετε και το βράδυ θα φροντίσω εγώ να φάτε καλά. Τώρα αυτό λέει ο ίδιος δεν είναι. Άλλη ερώτηση, γιατί κάπου κόψαμε στη μέση. Ναι, ο κύριος. Γιάννη Σευσαφή, ο Πρωτοστάρη. Προφανώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες και δεν μπορεί ουσιαστικά να ζήσει ένας άνθρωπος στις συνθήκες μαχαλά. Ωστόσο, έχω δει και με τα μάτια που έχουν καταγράψει και οι κάμερες. Παιδιά, όντως να έρθει το σχολικό και να παίρνει παιδιά να τα πηγαίνει στο σχολείο στον άλλο συγκεκριμένα. Και βέβαια να γίνεται μεταφορά 520 νομίζω ποσοτήτων περίπων φαγητό. Άρα θέλω να πω ότι το πρόβλημα είναι στην ποιότητα του φαγητού. Είναι ότι στην κουζίνα, ότι αυτά δεν δεν σας αρέσουν, δηλαδή ως κουζίνα, ας το πούμε, μαγειρεύματα ή στην ποιότητα. Και τρίτον, βέβαια, υπάρχουν και οι γιατροί και του κόσμου, υπάρχουν οι γιατροί χωρίς σύνορα και υπάρχει και το κελπνό, το οποίο νομίζω κάνει μια βάρδια μέχρι τις 8 το βράδυ. Στην πρώτη σας ερώτηση απαντήσει η κυρία Εμιλία Τσαγκαράδου, που είναι μέλος του ΔΣ, της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. First question is about the schools. He saw one bus taking children to school from Europe to school. The second question is about the food. What exactly is the problem with the food? How much food they give you, the quality of the food and the taste of the food. And the third question Can I ask him again? Yes, I can ask him. About the doctors, that he knows that there are 3 NGOs with doctors. Where are they? What are they? Άρα λοιπόν για αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει και αυτό είναι αδύνατο να υπάρχει στο πλέον. Για να υπάρχει πληροφορία, να πηγαίνει σε σχολείο, πρέπει να είναι πληροφορία, να γίνει προσλήψεις και να γίνεται και η μεταφορά τους σε βάση της κοινωνίας. Δεν υπάρχει ένα φτωχό και που είχα πάει τότε με τα χιόνια. Ήταν οι παιδάκια του Δημοτικού που πηγαίνανε στο σχολείο του Ελληνικού ή του Αλήμου. Μπορεί κάποια να πηγαίνουν με εγγραφές που έχουν γίνει από τους ίδιους τους γονείς στο διαβολικό του Ελληνικού. Πιθανά αυτό. Αλλά οργανωμένα δεν το κάνουν. Εννοείται αν λένε αυτό. Το διαπολιτισμικό πηγαίνει σχολικό. Αυτό είναι. Το διαπολιτισμικό είναι σχολικό όμως έτσι τελείως. Παίρνει όλα τα παιδιά από όλοι. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με τους πρόσφυγες. Δηλαδή παίρνουν παιδιά μεταναστόπουλα από όλη την Αθήνα που πηγαίνουν. Αλλά δεν έχουν ενταχθεί, το τονίζω, αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα με το οποίο το είπαμε και στην αρχή διαφωνούμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν υπάρχει όμως απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για δημιουργία έστω και αυτών των απογευματινών δομών στη συγκεκριμένη περιοχή με την φυσιολογία που σας είπαμε. Συμπληρωματικά, επειδή τέθηκε το ζήτημα, σας μοιράστηκε αυτή η ανακοίνωση από τον Κάτω Σωτηρίου για την Ανατολική Αττική. Πρέπει να πούμε ότι και στις υφιστάμενες ΔΙΕΠ που βγήκαν σε λειτουργία από την αρχή, τον Οκτώβριο του Λαβρίου, επειδή μπαίνει συνάδελφοι μειωμένου ωραρίου, τώρα αυτή η επάσχεση τόση ξαναπροσθέθηκαν ως πλήρους με αποτέλεσμα να διακοπεί η ΔΕΕ μετά από τη διαμαρτυρία που καλύψαν τώρα αυτούς, αλλά έχουν μείνει ακόμα τα κέντρα στη Μαλακάσα και στην υπόλοιπη Ανατολική Αττική χωρίς να έχουν κλείσει καθόλου η ΔΕΕ. Αυτό να αποκαταστήσω επειδή γράψαμε χθες, στείλαμε στο λάδι αυτούς που πήραν πίσω δηλαδή. We have some schools that maybe The other two questions about the... Yes, of course. I give an answer. This is, first of all, you asked about the schools. This is true. This is not true. This is lie. Nobody send the bus for the children for school. If a lot of students come for, instead we want to teach the people's like Greek language, the officer says you're not allowed to coming in the camp. First, you give permission from minister, and second questions about about the food. We have the bad conditions of food. Σχετικά με την πρώτη ερώτηση, δεν ισχύει, δεν πάνε παιδιά στο σχολείο από το ελληνικό. Sorry. Okay, and about foods, we have a bad conditions food. They have a lot of smell. If the children eat this food, always sick. He can't take the food like because he have a smell and the salads they have like animals, small animals, and the rice also they are bringing it fruit like too bad conditions. So we ask it a lot. They says if you eat this food, okay. If you not eat it, leave it. And I talk about and say third. Σχετικά με το φαγητό, το πρόβλημα είναι η ποιότητα του φαγητού. Είναι πολύ κακό. Έχει πάρα πολύ άσχημο άρωμα. Τα παιδιά το τρώνε και αρρωσταίνουν συνέχεια με τροφική δηλητηρίαση. Δηλαδή παθαίνουν αρρώστιες από το φαγητό. Βρίσκουν στα λαχανικά πολλές φορές μικρά ζωήφια, τέλος πάντων. Αλλά και επίσης τα φρούτα είναι αρκετές φορές χαλασμένα. A lot of time I showed this food for the officer Tatiana. She complained about this food, but she doesn't work. She says I don't know. I complain for who? Also about the doctor, we have a lot of problem. We have a doctor for 2 hours, but they don't know about maybe. They know or don't know about the sickness. Like if you go to says I have a cough, they give for you Panadol. If you like this man's operation, the operation Dominique is asked about some medicine. They give Panadol. Pregnant women come for says we have a problem. They give Panadol. If you call the ambulance, ambulance coming after 5 hours. So if you go to hospitals, doctor says you not have a translator. Go out, and you not asked about problems. Σχετικά με τους γιατρούς, απλά να διευκρίνηση στην κυρία Ζεϊνάν. Ένα λεπτάκι μόνο, να μεταφράσω το τελευταίο σκέλος, ότι έχουμε γιατρό για 2 ώρες στο ΚΑΜ, όμως όποιο και αν είναι το πρόβλημα, από εγγύους που έχουν θέματα μέχρι οτιδήποτε ο εγχειρισμένος στο πόδι του, η απάντηση είναι να τους δίνουν Παναντόλ. Όταν καλούν ασθενοφόρο για πιο σοβαρές περιπτώσεις, το ασθενοφόρο κάνει 5 ώρες να πάει. Όταν πηγαίνουν στο νοσοκομείο, πολλές φορές τους διώχνουν γιατί δεν έχουν μεταφραστεί. Αυτή είναι η κατάσταση σε σχέση με την υγεία. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ζεϊνάν μια διευκρίνηση. Ο άντρας της είναι και αυτός στην Ελλάδα, είναι ακόμα στο Αφγανιστάν, έχει προχωρήσει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Her husband is here in Greece, he's back in Afghanistan. Zeinab. He's live here with her. In Ελληνικό. Yes, in Mazi. Yes, in Mazi. Which country would they like to go to? Do they have relatives? Okay, talk to English is better for me because you translate. Yeah. Yeah. Okay. کدام کشور می‌خوای بری؟ من قصدم سوئدن. She wants to go to Sweden. Swedish. Άλλο μέσο, άλλη εφημερίδα, ναι. Από το πριν. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία που της κυρίας που ήταν στη συζήτηση με τον Υπουργό. Μια διευκρίνηση, αν τελικά υπήρξε κάποια συγκεκριμένη απάντηση στα αιτήματά τους και πάλι κάτι σε αυτό για τους γιατρούς, η κυρία ας πούμε που είναι έγκυος, που μπορεί να δει γυναικολόγο, αυτός ο γιατρός που είναι για 2 ώρες στο ΚΑΜ, από πού είναι και αν θελήσει να απευθυνθεί σε κάποιο στο δημόσιο νοσοκομείο, αν μπορεί να το κάνει και σε ποιον απευθύνεται για να πάει στο νοσοκομείο. The first question for the two women is... Τι? Ναι. Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση, συγγνώμη. Ah, no, in the meeting with the minister, did the minister say something about what you asked for? Your okay. Finally, did he say something that he will do or? مزالس که شما در میتینگ شدی گفت زدین. مزالس برای شما چی گفت چی وارد نبودن؟ هیچ رادی نداد. ما هر چیزی میگفتیم. میگفت این وظیفه ایشونه این وظیفه ایشونه سعی منو Muzalas is not give promise. He says this is not my job. You ask it from DRC, you ask it from the officer in camp. This is not my job. And you are also not police and you ask me and not give answer for you. Δεν δεσμεύτηκε για τίποτα, τους παρέπεμψε σε άλλους, στον υπεύθυνο του ΚΑΜ, στην DRC κλπ. No, sorry. The second question is... The second question is the women that have a problem for pregnancy, do they go to gynecologists? Gynecologists with doctor for women. Okay. This doctor in the camp, can he see about the baby and this? Or if no, where she can go? Can she go somewhere about this? دکتر چیکار کرد؟ گفت که فراموشی چی مشکل دارن کرد یا گفت که برو جای دیگه. نه. Μας απάντησαν ότι να τους πάρουμε σε 2 ώρες. Γιατί μας ρωτήσαν γιατί πήρατε σε αυτό. Λέμε χθες μας δώσαν στη συνάντηση γιατί έχουμε μια οικογένεια. Λέει θα πάρετε σε 2 ώρες. Ξαναπαίρνουμε σε 2 ώρες. Δεν θέλουμε μισή ώρα ακόμα. Τέλος πάντων μας πήραν αυτοί μετά. θετικό αυτό, αλλά τι μας είπατε και τι μας πήρατε εμάς. Θα απευθυνθείτε στις ΜΚΟ ή θα πάνε αυτοί στους Σολομού που είναι το Συμβούλιο για τις Πρόσφυγες. Δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο δεν έχει μία υπηρεσία, ένας πρόσφυγας να ξέρει ότι υπηρεσία της αυτών για να ξέρει πού θα τοκτοποιηθεί στο θέμα της στέγασης. Υπάρχουν σενώνες, υπάρχουν προσωρινά καταλήμματα όπως το ελληνικό. Πού θα υπάρχει κοινή θέση του Σκαραμαγκά. Δεν θα απευθύνει εκεί το Υπουργείο, έχει αφήσει το θέμα της ΜΚΟ. Παραπληροφορούσε ειδικά για το ελληνικό στη συνάντηση. Μας έλεγε ότι έχουν θερμοκρασία 21 βαθμούς. Και ήταν οι ίδιοι οι πρόσφυγες μαζί στη συνάντηση, όπου μιλούσαμε για δύο. Σας θυμίζω την περίοδο του χιονιά. Okay, about the second question you asked about the pregnant women. She said about if you went to the doctors, doctor says you not have problems, you just acting. In the inside camp? Yes, Dr. Dakhla you believe it? Hospital. In the hospital? In the hospital. 5 times he went to hospital, the doctor says, you not have a problem, you just acting, I have problem. من میگم بچه‌م وقتی شکمم درد میگیره به من میگه ما درد تو شکمت نمی‌بینیم. If he said for the doctors that sometimes the baby is running in the stomach, so I don't know about the pregnant woman. So I'm feeling too much pain inside. Doctor says I cannot see your pain. Στο νοσοκομείο τέλος πάντων που εξετάστηκε σε περιπτώσεις που είχε πρόβλημα πόνου. Την έδιωξαν λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται να μείνει, τέλος πάντων. Μάλλον υποκρίνεσαι. The doctor inside camp, what doctor is he? I mean, where is he from? From the government, from NGO, from... دکترایی که داخل کمپ هستن آقا محمود. دکترایی که داخل کمپ هستن از کجا هستن؟ از دولت هستن یا از کدام NGO هستن؟ دکترایی که داخل کمپ هستن. زن دکترایی از این سازمان جهانی هستن. سازمان جهانی مثلا کمپوشتی از سازمان جهانی اما رد کراس است کمپوشتی است کمپ از کمپ خود ما رو میگم از کمپ خود ما در کن نمیره اما اونجا از سازمان جهانی maybe from Greeks from Greeks δεν δεσμεύτηκε και για τίποτα τους παρέχουν φελού you know where about the doctor where is he doctors from From the army, from the... No, from the... From the government, yeah, minister's government. Είναι από το κράτος, τέλος πάντων, ο γιατρός είναι... Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να υπάρξει προβολή, γιατί ξέρουμε βέβαια ότι δεν υπάρχει πάντα... Thank you for all of us coming here. Τα παιδάκια, do you know about the number of the children for all... All of children in the camp, Ελληνικό arrival comes 200. 200. 200. Yeah, of course. In all the camps? Yes, and all of... No, not to... Just arrival. Μόνο στις αφήξεις. Μόνο στις αφήξεις είναι 200 παιδιά. Είναι πάνω από 500 παιδιά συνολικά. Πάνω από τώρα το 7 το τελευταίο παιδιά είναι το Υπουργείο. Ameli from Vice, could you tell me your phone number to get contact? Sure. Οπότε είναι λογικό να είναι 200 τα παιδιά, γιατί είναι περίπου σε αυτές τις αναλογίες. 531 δίνει για το χόκι και 322 για το baseball. Σύνολο 1555 άτομα. 1555 άτομα είναι το δελτίο του Υπουργείου στις 7 Δευτέρου. Σήμερα έχουμε 9, 2 μέρες πριν το τελευταίο που έβγαλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Do you have fiber to send me some photos from the situation?